Καλησπέρα σας, τηλεθεατές. Λοιπόν, η ταράτσα μου σήμερα γεμίζει ταλέντο. Φουλ ταλέντο. Ο άνθρωπος είναι πολλά. Τώρα από πού να ξεκινήσω? Ότι είναι συγγραφέας, σεναριογράφος, κειμενογράφος, σκηνοθέτης, παρουσιαστής, ηθοποιάρα. Πάνω απ' όλα είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και είναι μεγάλη μου χαρά και αμαλάχη και τιμή μεγάλη που είναι κοντά μας ο Λάκης Λαζόπουλος. Λάκη μου, έφτασες? Τι κάνεις? Καλώς ήρθες, αγαπημένε μου. Πού να κάθομαι να λέω ότι είσαι πολύ το πράγμα, ρε φίλε. Πολύ. Πέλα να σε φιλάω συνέχεια, θέλω. Κάνει, ε. Τώρα και τα μέτρα είναι ελεύθερα. Είμαστε full rapid. Τα rapid κάναμε, τα πάντα κάναμε. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε αρνητικοί. Και είμαστε ακόμα αρνητικοί. Ωραίο. Είμαστε ακόμα αρνητικοί στη σκηνή. Πολύ ωραίο. Και ροκ συγκρότημα. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε ακόμα αρνητικοί. Είμαστε ακόμα αρνητικοί. Είμαστε ακόμα αρνητικοί. Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν σαν να περίμενα το τέλος μέσα σε ευχάριστες διαδρομές και μου είπαν, ξέρεις, αυτό που έκανες όλο κοστίζει τόσο. Mm-hmm. Αυτό και δεν ήθελα να συναντάω κόσμο, να βλέπω κόσμο, να ήθελα να απομονωθώ. Τα Σούρα έχει πολύ μεγάλο σεβασμό και εγώ επίσης. Ήσατε πάντα μαζί, Λάκη. Και περιόδους απομακρυνόμουν, εγώ απομακρυνόμουν, ξαναπήγαινα, πέστρεφα, δεν χωρίσαμε ποτέ, δεν πήραμε διαζύγιο, αλλά περάσαμε όλες τις δυσκολίες που περνάει ζευγάρια. Αισθάνεσαι ότι τις έδωσες όλα αυτά που έπρεπε να τις δώσεις? Ναι, νομίζω ότι αυτά που είχα να δώσω και που μπορούσα να δώσω και παραπάνω από αυτά που μπορούσα να δώσω, τα έδωσα. Δεν έδωσα όμως αυτή την... Τον έρωτο που περίμενε παραπάνω από μένα, με πλησίασε κάποια στιγμή ένα ψηλά ιστάμενο στέλεχος μιας πρεσβείας ξένης χώρας. Μου είπα ότι μην περιμένεις να μείνεις για πολύ καιρό. Σε ένα χρόνο, ενάμιση, θα έχουν φροντίσει να σε αποκαθιλώσουν. Δεν θέλω δηλαδή με τίποτα να δουλέψω ξανά στο θέατρο. Αυτό έχει φύγει από το κεφάλι μου. Τώρα, ε? Όχι τώρα. Νομίζω... Για πάντα, πιστεύεις? Νομίζω για πάντα. Σε βλέπω πάρα πολύ καλά, στο είπα όταν σε είδα. Είσαι όμορφο αγόρι, πολύ όμορφο και λαμπερό πάντα. Τρελαίνομαι για το μυαλό σου, τρελαίνομαι για τη μούρη σου, τρελαίνομαι για την προσωπικότητά σου, σ' αγαπώ. Και εγώ τρελαίνομαι που και την περίοδο που είχαμε τη σάτρα και τα λοιπά, εσύ την σάτρα την καταλάβαινες, την αγάπησες. Καλά, και... είναι δυνατόν. Και πάντα, από ένα σημείο και μετά που έπαιζα, σαν να είχα παρέα δηλαδή. Κανονικά, και αυτό βλέπω πάλι. Βλέπω διάφορα βίντεο που είναι σαν να σε έχω παρέα, δηλαδή. Σαν να το γυρνάς και το λέω... Εν τω μεταξύ, καμιά φορά απευθυνόμουν στον κόσμο, μίλαγα και νόμιζα και έβλεπα μετά στις εκπομπές σου και εσύ είχες την ατάκα. Σένα μιλάγαμε μαζί. Απίστευτο. Τέλος πάντων, μου έχεις λείψει πολύ, πολύ τηλεοπτικά. Πολύ ωραίες παύσεις. Μου έχεις λείψει πολύ τηλεοπτικά. Πάρα πολύ. Σιγά σιγά. Θες να το πατήσεις αυτό? Το play. Αυτό. Το play. Ναι. Κάτσε με το χώρο από εδώ. Πρόσεχε γιατί θα... Λέει. Ηθοποιός είναι αυτός που όταν δεν μιλάς για τον ίδιο, δεν ακούει, είχε ορίσει κάποτε ο Μάρλον Μπράντο. Αν αυτό ήταν αλήθεια όμως, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έπρεπε να θεωρείται οτιδήποτε άλλο παρά ηθοποιός. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι μια γυναίκα που εκπροσωπώ το φεμινιστικό κίνημα. Καλά κάνεις. Κι εγώ δεν είμαι από εδώ. Παρντών. Λέω, απ' αλλού είμαι. Θα ήθελα να σας υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Περάστε. Γιατί ο Λάκης είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που ακούει σε όλη τη ζωή. Γιατί η μεγάλη του ρόλη, οι παραστάσεις, τα κείμενα και τα αστεία του, όλα όσα τον έκαναν τον Λάκη της Ελλάδας, είναι πράγματα που είδε και άκουσε από παιδί. Δεν θα μείνει και που έβαλε σε χαρτί και στόματα ρόλων, μετατρέποντας μια απλή κουβέντα μιας θείας ή ενός υπαλλήλου σε ένα αξέχαστο αστείο ή ένα κοφτερό πολιτικό σχόλιο. Ο Λάκης, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα, βρέθηκε ως φοιτητής της νομικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή και αργότερα για ένα μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητής ακόμα, θα αρχίσει να γράφει κείμενα για το Θεσσαλικό Θέατρο. Ο μονόλογος του Βλάχου από άλλο χωριό στην επιθεώρηση «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» θα του δώσει την πρώτη γεύση της δημοσιότητας, την οποία θα απολαύσει όσο ελάχιστη τα επόμενα χρόνια.
Λυσιστράτη υπό τον Ανδρέα Βουτσινά, σενάρια με τον Παντελή Βούλγαρη, επιθεωρήσεις με τον Γιάννη Ξανθούλη, συνεργασίες με Χόρν, Μιράτ, Βολανάκης, Μαραρδί, δόξα δίπλα στην Αλίκη, θέατρα γεμάτα και ένας τεράστιος δώρος όταν συλλαμβάνεται για εξύβριση του πρόεδρου της Δημοκρατίας στην επιθεώρηση τι είδε ο Ιαπωνέζος. Γεια σας. Στο τσάκ ήμουνα να μην το κάνω. Και έρχεται η ιδιωτική τηλεόραση. Οι 10 μικροί Μίτσι θα ορίσουν μια εποχή. Θα γίνουν σύνθημα, θα μπουν σε κάθε σπίτι για χρόνια ολόκληρα. Θα σχολιάζουν και θα καυτηριάζουν επικαιρότητα και κοινωνικές νόρμες, πρόσωπα και καταστάσεις, θα καταφέρουν το ακατόρθωτο να κάνουν τους πάντες να ταυτιστούν με έναν ήρωα. Αυτή την περίοδο πετριμένες είναι, αλαφιασμένες, είναι η εποχή τους. Πληρώνουμε, ξάδερφε. Και θα μετατρέψουν τον Λάκη Λαζόπουλο σε εθνικό σχολιαστή και ταγό μιας διαφορετικής, εβδομαδιαίας και αμεσότερης επιθεώρησης. Η καριέρα του Λάκη θα του φέρει δόξα, τιμές, επιτυχίες, λάμψη, θα γεμίσει με παραστάσεις, μεγάλες φιλίες και σημαντικές συνεργασίες, αλλά η προσωπική του ζωή θα είναι πάντα στη σκιά. Οι τρεις γυναίκες της ζωής του, η μητέρα του, η γυναίκα του και η κόρη του, θα ορίζουν πάντα την κρυφή του πλευρά και θα φωτίζουν τα σκοτάδια που η δόξα και η εφήμερη λάμψη αφήνουν πίσω του. Και όταν πια οι δύο από τις τρεις τους θα φύγουν, ο Λάκης θα μιλήσει για πρώτη φορά δημοσίως για την άλλη του ζωή, γνωρίζοντας τον κόσμο που τον αγάπησε, τη γυναίκα που λάτρεψε και πορεύτηκε μαζί του για μια ζωή, την Τασούλα του. Και πλέον, κρατώντας το χέρι της λατρεμένης του Μαριέλης, πορεύεται σε νέους δρόμους και καλλιτεχνικές αναζητήσεις, πιάνοντας πινέλα και φωτίζοντας καμβάδες με χρώματα, κρυφοκοιτώντας πάντα στη γωνία τις σημειώσεις του πάνω στη σκύβα με τα χαρτιά. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Πάντα αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι πολύ συγκινητικές. Μήπως είναι επειδή περνάει ο καιρός και παθαίνουμε κάτι, λες, καθώς περνάει ο καιρός. Το σκέφτομαι αυτό. Ναι, μήπως βλέπεις τα νιάτα σου, είναι τοποθετημένα σε μια φωτογραφία, δεν μπορείς να τα πάρεις και σου δημιουργούν μια χαρά, γιατί ξέρεις τι έζησες τότε και παίρνεις τη χαρά από τη φωτογραφία. Και τώρα, σε αυτή την εποχή. Το ανακαλείς όμως από το μυαλό, γιατί στο μυαλό είναι αυτά. Είναι άλλο πράγμα η φωτογραφία. Η εικόνα. Είναι ορατό το δάνειο, το άλλο είναι θα σου δώσω χρήματα. Η φωτογραφία είναι παίρνω τα χρήματα. Σύνδεση. Μετά που θα ξοδέψω, δεν ξέρω. Σύνδεση άμεση, ε. Σύνδεση είναι γιατί καθώς περνάει ο χρόνος, αλλάζει και η σχέση μας με το παρελθόν και η σχέση μας με το μέλλον. Και επειδή το μυαλό έτσι κι αλλιώς δεν τυπώνει παρόντα χρόνο, τυπώνει μόνο παρελθόντα. Ξηγείται έτσι το μυαλό, Λάκη. Ε? Ξηγείται μόνο έτσι. Για πες τώρα, το παρόν δηλαδή δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει ποτέ. Απλώς το βιώνει. Όχι. Ό,τι είπαμε τώρα τελείωσε. Είναι παρελθόν. Αυτό πάλι. Ποτέ δεν μένει κάτι τώρα. Όπω με τρελαίνει αυτό που μου. Όλο είναι ή στο παρελθόν ή στο μέλλον. Το μυαλό ή φαντάζεται ή θυμάται. Δηλαδή το παρόν δουλεύει για το παρελθόν και για το μέλλον μόνο. Για πάρτι του. Ο παρόντας χρόνος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εξαφανίζεται. Ξέρεις πόσο έχει φύγει τώρα όση ώρα μιλάμε. Έχουμε γίνει ήδη παρελθόν αυτό που είπε. Ναι, και έχουμε και μέλλον μπροστά μας, δόξα τω Θεώ. Ακριβώς. Θυμήθηκα τώρα έναν μεγάλο άνθρωπο στην Αμερική, ήταν αυτός, πατέρας μιας φίλης μου. Είχαν έρθει από μια ασφαλιστική εταιρεία, του κάνουν διάφορα. Λέει, you can... αυτός ήταν περίπου 93 χρονών. Τι λες. Του λέει, you have a new program. Θα πάρεις, θα δώσει λέει, πολλά λεφτά τώρα, αλλά σε 2 χρόνια θα τα πάρεις διπλάσια. Στον 93 χρονών. Ναι. Αυτός άκουγε προσεκτικά, λέει, δίνεις 400.000 δολάρια, θα πάρεις 600.000 δολάρια στα 6 σου. Στα 98 θα πάρεις 800.000 δολάρια. Τι λες ακριβώς. Εγώ δεν αγοράζω ούτε πράσινες μπανάνες. Δεν ξέρω αν θα κυτρινίσω. Δεν παίρνω πράσινες μπανάνες. Δεν ξέρω αν θα μου κυτρινίσω. Τι μου λες εδώ 400, 600, 800. Εσύ το πιάνεις κορόιδο το μυαλό σου καθόλου με παιχνίδια τέτοια. Όχι. Δεν έχω καμία σχέση. Με πιάνεις κορόιδο στο δευτερόλεπτο. Γιατί δεν με απασχολεί και μπορεί εύκολα να με κοροϊδέψει. Άλλωστε, έναν έξυπνο άνθρωπο που κόβει στοιχειοδός, μπορεί να τον κοροϊδέψει πολύ πιο εύκολα από έναν πονηρό άνθρωπο. Mm-hmm. Ναι. Είναι πονηρό... διαφορά μεγάλη η ξυπνάδα με την πονηριά, ε. Πολύ μεγάλη, αλλά ο έξυπνος κερδίζει μακροπρόθεσμα. Ο πονηρός κερδίζει κοντοπρόθεσμα. Πάντοτε. Ο πονηρός είναι ο έξυπνος βλάκας. Δεν είναι βλάκας. Ο βλάκας είναι μια μόνη της κατηγορία. Είναι μονοχική κατηγορία ο βλάκας. Ναι, ειδική κατηγορία. Είναι ειδική κατηγορία ο βλάκας. Τον συμπαθείς τον βλάκα. Ναι, τον συμπαθώ τον βλάκα. Όχι γιατί δεν έχει μυαλό, αλλά γιατί μπορεί να μου κάνει έκπληξη ο τρόπος που σκέφτεται και βλέπει κάτι.
Θετική εννοείς. Θετική. Mm-hmm. Πολλές φορές θετική. Υποκειμενικό πράγμα. Η βλακεία. Δηλαδή, καμιά φορά αυτό που αντικειμενικά θεωρούν έξυπνο οι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι μπορεί να το βλέπουν σαν μια απόλυτη βλακεία. Εγώ μια ζωή το παθαίνω αυτό. Δηλαδή, αυτό που λένε αυτό λέει είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικός και έξυπνος. Και εγώ δεν τον βλέπω για σημαντικό και έξυπνο. Δεν είναι. Και κάποιον άλλον που τον θεωρούν βλάκα μου είναι πολύ πιο συμπαθής και πολύ πιο γοητευτικός. Μπορεί να είναι η συναισθηματική του ευφυΐα. Νοημασύνη και ευφυΐα πολύ δυνατή. Εγώ και όλος ο κόσμος ξέρουμε ότι είσαι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος που παίρνεις πολλές στροφές και παίρνεις πολλές στροφές καλλιτεχνικές και όχι μόνο, και κοινωνικές και πνευματικές γενικότερα. Πώς είναι η ζωή σου, πώς σε βρίσκω αυτή τη στιγμή που έρχεσαι εδώ, για να τα πούμε. Νομίζω ότι είμαι λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι αισθάνομαι μέσα μου να πηγαίνει καλύτερα το πράγμα γενικώς. Mm. Πέρασες φάση. Πέρασα Μπριλά. Βαθιά. Α, ναι. Ναι. Πιο βαθιά. Α, δεν την άκουσες καλά, ε. Την άκουσα πολύ καλά. Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν σαν να περίμενα το τέλος μέσα σε ευχάριστες διαδρομές και μου είπαν, ξέρεις, αυτό που έκανες όλο κοστίζει τόσο mm-hmm. ψυχικά. Mm-hmm. Δεν είχα να το καταβάλω εκείνη την περίοδο και χρεώθηκα ψυχικά για να μπορέσω να ανταπεξέλθω και ό,τι αποθήκες είχα ψυχικά εφόδια, τα ξόδεψα όλα. Γι' αυτό και δεν ήθελα να συναντάω κόσμο, να βλέπω κόσμο, να ήθελα να απομονωθώ. Ίσως να είναι και κάτι φυσιολογικό αυτό. Ίσως και να είναι και αναγκαίο, ξέρεις, ε. Μπορεί να φαίνεται αυτό που λέω έτσι σαν κάτι το οποίο στο λέει κανείς για να σου σε βοηθήσει να ξεπεράσει αυτό, αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν ζήσει τόσο πολύ πράγμα όπως εσύ, γιατί έχεις πάρει πολύ επιτυχία, δόξα τω Θεώ, και αγάπη από τον κόσμο πολύ, και χαρά. Ε? Ναι. Κάποια στιγμή περνάς και μια φάση αυτό που είπες, ότι πας ταμείο και πρέπει να πληρώσεις. Ναι, αλλά συνέβησαν και πράγματα τα οποία αντικειμενικά είναι πράγματα αντικειμενικά που πονάνε. Αντικειμενικά και υποκειμενικά και όλα μαζί. Είναι αυτό που λέμε, καλό είναι να έρθει συμφωνά με να έρθει η μοναχή της, μην έρθει με τη μάνα της και με την αδερφή της. Γιατί να έρθει με τη μάνα. Φέρνει, ε! Ρε, ναι. Πάρτα αλλιώς. Δεν έχετε μόνη της ποτέ. Πάρτα αλλιώς, γιατί με βρίσκεις. Δεν είμαι πάρα πολύ καλά να ξέρεις. Ναι. Δεν έχετε μόνη της. Κάνει το στόχο μόνη της και λες το αυτοκίνητο μετά. Βγείτε. Ναι, ήμουνα σε μια δύσκολη φάση. Τώρα που περνάει, μπορώ να το ισχυριστώ καλά. Άρα λοιπόν τώρα για να το αναλογίζεσαι και να είσαι σε θέση να το βλέπεις, σημαίνει ότι έχεις βγει από τη μαυρίλα, από το τούνελ. Δεν έχω την ανάγκη τώρα να ζητήσω τη βοήθεια κανενός, γι' αυτό και το λέω. Ζήτησες βοήθεια από ειδικό. Όχι, ποτέ. Όχι, από ειδικό, ναι. Α. Ασφαλώς θα πάω στον ειδικό. Εσύ η αλήθεια είναι ότι έχεις και ένα ιστορικό από ό,τι ξέρω, με φοβίες, με κρίση πανικού και τέτοια. Δηλαδή μια ευαισθησία τι θα την έχεις. Κανονικός άνθρωπος, δεν γίνεται. Ναι. Έχεις ροπή στο πρόβλημα. Έχω ροπή στο πρόβλημα και το παράλληλο το γράφω κιόλας το πρόβλημα. Δηλαδή, ωραίο. Μπορεί να έχω τον χαχαί αυτό που κάνει, αλλά αμέσως ξέρω αυτό πώς θα το φωτίσω, πώς θα το γράψω. Θα το παίξω ο ίδιος, θα παίξω ένα κομμάτι στην επιθεώρηση του εαυτού μου αυτό που ζω και θα το. Ξορκίσεις. Αν το μεγενθύνει σε ένα πράγμα, αρχίζει να σου μοιάζει λίγο πιο αστείο από τι είναι. Επειδή ο φόβος είναι κάτι μικρό που σου δημιουργεί κάτι μεγάλο. Όταν το μεγαλώνεις, μικραίνει ο τρόπος που μπαίνει μέσα σου μετά. Mm-hmm. Αρχίζεις και το βλέπεις και γελάς με τον εαυτό σου. Άρα το μεγεθύνεις εσύ τεχνιέντος και την ίδια στιγμή αυτό έρχεται σένα και σε. Ναι. Και μικραίνει μέσα σου. Μικραίνει, ασφαλώς. Μ' αρέσει αυτό που μου λες πολύ. Θυμάμαι τον κύριο Στεφανή, που ήταν ψυχίατρος και υπουργός υγείας. Είχα πάει κάποια φορά και του έλεγα αυτά. Δεν μπορώ να βγω στο αεροπλάνο, δεν μπορώ να κατέβω αυτό. Πάω σε ένα μαγαζί και λιποθυμάω. Δεν μπορώ να αυτό, δεν πηγαίνω σε ένα μαγαζί. Κρίση πανικού τώρα περιγράφεις κανονικά. Ναι, κρίση πανικού γενικά δεν μπορούσα να πάω. Δηλαδή, έχω πάει σε γενέθλια φίλης μου και επειδή ήταν πολύ μέσα χωμένη στο μαγαζί και το είδα απ' έξω και λέω: περάσω όλο αυτόν τον κόσμο, με πιάνει κάτι. Άστο. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Ναι, δεν πήγα. Λέω: πέρα χρόνια πολλά, να έχεις όλα καλά, να είναι καλά. Δεν θέλω να μπω μέσα. Μου είπε λοιπόν ο κύριος Στεφανής, μου είπε: μπορώ να σε θεραπεύσω. Mm-hmm. Φάρμακα που θα τα πάρεις, αλλά ποτέ δεν θα ξαναγράψεις το ίδιο καλά. Του λέω, τι εννοείς. Μου λέει, αυτό που παράγει το μυαλό σου, έχει μέσα και αυτό. Αν διορθώσω αυτό, διορθώνεται ολόκληρο. Μπορώ
Αλλά μην περιμένεις ποτέ να γράψεις έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που είσαι τώρα, φαντάζομαι, ήσουν από μικρό παιδί εσύ. Δηλαδή, σίγουρα άνθρωπος μεγαλώνει και μεγαλώνει αυτό που είναι, αλλά όταν ήσουν μικρούλης, λοιπόν, στη Λάρισα και έχεις μεγαλώσει με μια οικογένεια πολύ αγαπημένη και στενή έτσι, οικογένεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο σου έδωσε εσένα πραγματικά αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτή η αγάπη που πήρες από μάνα, από πατέρα. Καμία αυτοπεποίθηση. Όχι, Όχι, ούτε στο σχολείο δεν υπήρχα καταρχήν. Δεν ήμουνα μακριά από όλα, ξέρω από όλα. Ναι. Δεν ήμουνα ούτε. Καθόλου κοινωνικό. Όχι. Πέρασα το δημοτικό και το γυμνάσιο χωρίς να καταλάβει κανένας ότι ήμουν αντίπλεκτος από 2-3 ανθρώπους. Από κομπλεξιλίκη, από συνομπισμό ή από συστολή. Συνομπισμό δεν μπορείς να έχεις εκεί. Είναι απλώς από αδυναμία να μπορέσω να ενταχθώ. Καλά, δεν εντάχθηκες και ποτέ, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, δεν το ξεπέρασες και ποτέ. Δεν το ξεπέρασα στα αλήθεια ποτέ. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Όταν λοιπόν εκεί που ήσουν ένα παιδί, εσωστρεφές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εσύ τώρα εκεί ήξερες ότι κάτι θα γίνει με σένα, καταλάβαινες. Ναι, απόλυτα. Ότι. Ότι θα γίνω αυτό που έγινα. Ότι θα γίνεις κάποια στιγμή κάποιος. Επειδή το ήξερα από μέσα μου από 6 χρονών, το κουβάλαγα κρυφά, ρε παιδί μου. Πώς είναι ένα παιδί που κουβαλάει ένα γλυκό να μην το δουν για να το φάει αργότερα. Είχα συνέστηση μέσα μου ότι αυτός είναι ο δρόμος μου, εκεί πηγαίνω, αυτό θα γίνω. Ναι. Είχα ένα. Πώς το λένε, vision, είχα ένα οραματισμό. Ένα ένστικτο, ναι. Τον ακολούθησα αυτόν και με ησυχία. Αλλά στο σχολείο, ας πούμε. Είναι τρελό αυτό που θα πω, είναι ανισόρροπο, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η εκπομπή εδώ παίρνει. Μα είμαστε ανισόρροποι γενικά. Ναι, δεν ήμουν, ξέρω εγώ, πέμπτη δημοτικού, νομίζω, έκτη. Επιμέναμε να πούμε όλοι ένα πείμα στο σχολείο, τέλος πάντων. Και είπα, εγώ δεν θέλω να το πω. Δεν το είπα. Μόνο, το μόνο παιδί που το δεν είπα το πείμα. Το πείμα ήταν το χρυσό μου το βιβλίο, το είπε ένα άλλο παιδί. Το βασικό είναι ότι δεν ήθελα να το πω, γιατί έλεγα θα το θυμούνται μετά οι συμμαθητές που δεν το πω καλά και θα λένε, α, το θυμόμαστε στο σχολείο που το είπε χάλια. Α, και φοβόσουν να μήπως χαλάσει η εικόνα σου. Ναι, μην χαλάσει η εικόνα μου στο μέλλον. Κοίταξε, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος. Είμαι τόσο απογιστή. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ένας άνθρωπος που αφουγκράζεται τόσο πολύ το γύρο του. Γιατί εσύ φαντάζομαι ότι εμπνέεσαι. Είσαι, αυτό που φαντάζομαι για σένα είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος που αφουγκράζεσαι το περιβάλλον, τους ανθρώπους, τις κινήσεις, τις καταστάσεις. Από αυτό εμπνέεσαι. Άρα είναι αυτό που λέμε, είσαι αλαφροίσκιο το παιδί. Δηλαδή είσαι σε θέση, οι κεραίες σου είναι ευαίσθητες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται και τι θα γίνει. Μ' αρέσουν οι λέξεις που χρησιμοποιείς. Είναι πολύ ωραίες λέξεις. Ναι. Το αλαφορίσκητος είναι. Όχι, αισθάνομαι με σένα πολύ άνετα και μιλάω. Ναι, όχι. Είναι φράση που τη λέγανε και στη Λάρισα. Αυτό λέω. Το λέγανε στη Λάρισα. Θα γίνει αλαφορίσκητο είναι αυτό. Είναι γνωστό άκουσμα και φράση που μου την έλεγε και η μάνα μου. Η επαρχία ήταν για σένα, ας πούμε, ωραία παιδικά χρόνια. Ναι. Την αγαπάω την επαρχία και δεν νομίζω ότι ποτέ έγινα Αθηναίος και ευχαριστώ τον Θεό που δεν έγινα Αθηναίος. Που είμαι από τη Λάρισα, που μ' αρέσει η Πάρος, μ' αρέσει πιο πολύ η επαρχία. Σπούδασα Κομωτινή, που ήταν πολύ ωραία χρόνια εκεί, και εκεί η επαρχία. Την αγαπάω την επαρχία. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ελεύθεροι, πολύ πιο. Πιο κοντά στον εαυτό τους, ίσως. Πιο κοντά στον εαυτό τους. Ναι. Και αυτά όλα που εγώ τα έλεγα απλά στη τηλεόραση ήταν πράγματα που τα είχα ακούσει από μεγάλους ανθρώπους. Δεν καταλάβαινα τι κίνδυνο έχει να πει σε ένα αστείο έτσι, όπως είναι τα πράγματα, όπως είναι η γλώσσα. Και αυτό το έμαθα και από τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης χρησιμοποιούσε αυτές τις φράσεις. Όχι γιατί ήταν βομολόχος. Ανεπιτίδευτα. Όχι. Ήτανε γιατί ήθελε να χρησιμοποιεί όλη τη γλώσσα. Γιατί οι αστεί στην τηλεόραση θέλουν να μιλάς τη γλώσσα τους. Mm. Για να μην έχεις γλώσσα εσύ. Δεν μπορείς να σου πεις, είναι μαλάκας. Mm-hmm. Να σου πεις, α, δεν είναι. Γιατί είναι ψάχνει. Ο άνθρωπος θέλει να σου πει αυτό που θέλει. Καθώς λοιπόν αυτοί μιλάτε ευγενικά, μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ, δεν έχετε θυμό, δεν κάνει να μιλήσετε. Αργότερα που θα ξεοργιστείτε να μιλήσετε. Μαλακίες. Δεν αφήνω τον άνθρωπο να μιλήσει και να πει αυτό που θέλει. Πράγμα το οποίο εσύ είναι βίωμά σου κανονικό. Ασφανώς. Δηλαδή αυτό έζησες με τους ανθρώπους γύρω σου. Γι' αυτό έχει ο Αριστοφάνης. Mm-hmm. Επιμένω, ο Αριστοφάνης μένει 2.500 χρόνια γιατί χρησιμοποιούσε τη γλώσσα όλων των ανθρώπων. Θα αποχωριστώ από την πορφή μου. Θα είμαστε δύο ξένοι. Αλλού εγώ, αλλού αυτοί. Θα κλάσω, πώς να το πω.
δεν μιλάνε όλοι οι άνθρωποι σαν αστεί. Να είναι και επιτηδευμένα και... Σονσόν, ναι. Και σας και το... Και τσούτσου. Ναι, αυτό. Η Θεσσαλία λοιπόν κοινωνία. Έχει αυτό. Έχει έξυπνους ανθρώπους. Και επίσης δεν έχει ορίζοντα με την έννοια. Ξέρεις, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα βλέπουμε τον Όλυμπο. Ευθεία. Πολύ ευθεία. Κάμπος. Από εδώ κάμπος, από αριστερά μας κάμπος, από δεξιά μας κάμπος. Και δεν βλέπεις, δεν έχεις κανένα εμπόδιο. Να. Έτσι και το αστείο όταν το γράφεις δεν έχει εμπόδιο. Δεν εμποδίζεται πουθενά. Το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ που λες τώρα. Ότι μπορεί η φυσική κατάσταση να, να λειτουργεί στον εγκέφαλο. Και στο κλίμα παίζει ρόλο. Και στην ομιλία παίζει ρόλο. Βλέπεις ότι όλα τα βόρεια κλίματα μιλάνε πιο σφιχτά γιατί δεν μπορούν να πάρουν αέρα. Ναι. Του κλείνει το στόμα, γιατί αν πάρει αέρα, τελείωσε. Πα προ το Κάιρο και να πάρει λίγο αέρα. Ναι. Άρα λοιπόν όλα έχουν σχέση, φίλε. Ασφαλώς. Έκανα αγώνα να την κερδίσω. Την ερωτεύτηκα και την αγάπησα πολύ και την αγαπάω ακόμα. Εννοείται. Και την αγαπάω και. Σου λέω, περάσαμε τα πάντα. Ασού έχει πολύ μεγάλο σεβασμό και εγώ επίσης. Ασού πράγμα... πάντα μαζί, Λάκη. Και περιόδους απομακρυνόμουνα, εγώ απομακρυνόμουνα. Ξαναπήγαινα, πέστρεφα, δεν χωρίσαμε ποτέ, δεν πήραμε διαζύγιο, αλλά περάσαμε όλες τις δυσκολίες που περνάει ζευγάρια. Αισθάνεσαι ότι τις έδωσες όλα αυτά που έπρεπε να τις δώσεις. Ναι, νομίζω ότι αυτά που είχα να δώσω και που μπορούσα να δώσω και παραπάνω αυτά που μπορούσα να δώσω, τα έδωσα. Δεν έδωσα όμως. Τον έρωτο που περίμενε παραπάνω από μένα. Όταν οι φωνές των απεργών ακουμπήσουν τα αυτιά της Εκάλης, όπως καλή ώρα, η δημοκρατία είναι πρώτο πυλόν. Τι δημοκρατία έχουμε, με ξαφνιάζεις. Και λοιπόν είσαι ένας νέος που γεννιέσαι στη Λάρισα, που ζεις όλο αυτό το πράγμα, που είσαι ένα παιδί έτσι, συναισθαλμένο, όμως που ξέρεις πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι μεγάλο με σένα ή κάτι το οποίο εσένα σε εκφράζει. Κάτι θα γίνει, βασικά. Κάτι θα γίνει και έγινε και συνεχίζει να γίνεται. Και έρχεται η νομική. Στη νομική τώρα εσύ το εννοούσες ότι πήγαινες να γίνεις δικηγόρος ή πήγες για να σπουδάσεις, ας πούμε. Ήθελα να σπουδάσω. Πέρασα, είχα περάσει το θέατρο τέχνης, αλλά επειδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, άβολα, όταν είχα στην Αθήνα και πήγα να περάσω και πέρασα, αισθάνθηκα άβολα με τα παιδιά εκεί. Γιατί μου είπαν, εσείς από τη Λάρισα, είστε στο... Ναι, λέω, ήταν παιδιά. Και αισθάνθηκα ότι τώρα πώς θα αντιμετωπίσω εγώ όλους αυτούς που είμαι επαρχιώτης στην Αθήνα. Α, αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα. Ότι δηλαδή, ας πούμε, είχες το αξόν το Θεσσαλικό. Ναι, ναι, το είχα. Και αυτό ναι. Ήταν λόγος για να ξανασκεφτείς. Ναι, ήταν λόγος να στο κεφάλι μου να πολλαπλασιαστεί. Όταν σου πουν 3-4 άτομα που κάθονται ότι σε καταλαβαίνουν, αυτό πολλαπλασιάζει στο μυαλό σου. Και αποτέλεσε για σένα, ας πούμε, αυτό δεύτερη σκέψη. Αν ήθελα να πάω να σπουδάσω έτσι κι αλλιώς. Όχι, λέω το αξόν το Θεσσαλικό. Σκέφτηκες να το φέρεις δηλαδή όχι, λίγο. Όχι, μ' άρεσε που το χρησιμοποίησα μετά σε ρόλους. Ναι, αλλά μέχρι να το χρησιμοποιήσεις, μπήκε στο μυαλό σου ότι ίσως πρέπει να το φτιάξεις, να το φέρεις. Μπήκε στο μυαλό μου να το φτιάξω και τον καιρό που ξεκίνησα το 81 που πρώτο ήρθα στην Αθήνα. Πίστευα ότι το διόρθωνα αυτό πάρα πολύ. Αχα. Και μπήκα μετά σε ένα ταξί να πάω. Δεν ήξερα ότι λέγανε σταθμό Λαρίσης. Ναι. Της εδώ, νόμιζα σταθμός Αθηνών. Και λέω, να παρακαλώ, ξέρω, μπορείτε να στο σταθμό, όχι, στο σταθμό μου λέει Λαρίσης, μου λέει αυτός. Λέω, ρε, πώς τη λέω, τόσο κατά. Με πήρε γραμμή. Τρεις φράσεις είπα, λέω. Τι είπα και με κατάλαβε. Πίστευα ότι φανερωνόταν αυτό κάθε τόσο. Αλλά ναι. Μετά άρχισα να το αγαπάω και όταν συγχυστώ βγαίνει όλη η γλώσσα και η καταγωγή και μου αρέσει πάρα πολύ. Ζούχατες και ζάχατες και βούοι, σβουκάντους τον τείχο να σ' ακούει. Ζούχατες και ζάχατες και βούοι, σβουκάντους τον τείχο να σ' ακούει. Τον εαυτό σου είχες φανταστεί δικηγόρο. Βέβαια. Να σπουδάσεις νομική. Να σπουδάσω νομική. Ναι. Τίποτα. Και δραματική τελείωσες. Δραματική καμία δεν τελείωσα. Α, δραματική δεν τελείωσες. Όχι. Πήγες εκεί, συστήθηκες, δεν σου άρεσε και την έκανες. Ναι. Καθόλου δραματική. Καθόλου δραματική. Μάλιστα. Ξέρεις, καμιά φορά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο και δεν βρεθεί το κατάλληλο περιβάλλον να του το πάρει το ταλέντο του και να το κάνει κάτι, καλά κάνει να το πάρει και να φεύγει από εκεί, γιατί δεν είναι για καλό απαραίτητα. Ασφαλώς. Η Παρούλα Νάσκου Περάκη, λοιπόν, είναι η καθηγήτριά σου στη νομική. Νομική. Ε?
Κομωτινής. Παραμένει η καθηγήτριά σου, έτσι. Παραμένει, είναι καθηγήτρια όλων. Πρέπει να ξέρεις ότι οι φοιτητές έχουν συνδέσει την παρουσία τους εκεί στο Πανεπιστήμιο με την Παρούλα, γιατί ήταν πάντα δίπλα στους φοιτητές. Αγαπούσε και τους φοιτητές και τους παρακολουθούσε και στα προσωπικά τους πράγματα. Τι θα γίνουν, τι θα κάνουν. Αυτός είναι ο καλός ο δάσκαλος. Ο καθηγητής, ο εκπαιδευτικός. Παρούλα μου, γλυκιά. Λάκη μου, αγαπημένε. Είσαι φίλος καρδιάς. Τι κάνεις. Φίλος μισού αιώνα. Μετρούσε τα χρόνια. 1975 ήρθες πρωτοετής φοιτητής στην Κομωτινή. Ένας γλυκός, σεμνός, αγαπητός, ήσυχος, μετριοπαθής νέος. Καθόλου επαναστάτης για την εποχή. Mm-hmm. Άριστος φοιτητής. Λάκη μου, μας λείπεις πάρα πολύ. Μας λείπεις πάρα πολύ. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο έχουμε ανάγκη να γελάσουμε. Δεν μπορώ να σου πω πόσες φορές έχω κλάψει από γέλια. Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω την αγάπη μου, την εκτίμηση, τη βαθιά που έχω στο πρόσωπό σου. Θέλω να σου πω ότι ήμουν πάντα δίπλα σου, δεν έχω χάσει παράστασή σου. Ήμουν δίπλα σου ακόμη και στην ταφή της αγαπημένου σου Τασούλας. Θαύμασα το βιβλίο που έγραψες, μακάρι να το διαβάσουν όλοι. Έχεις μια κατάθεση ψυχής εκεί. Είσαι ακομπλεξάριστος, είσαι γενναιόδωρος. Δεν θα ξεχάσω τα χρήματα που έδωσες στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να πάνε ταξίδι στο εξωτερικό όταν σε παρακάλεσα. Λάκη μου, να είσαι καλά. Μην ξεχάσεις ότι το 2024 θα βρεθούμε για τα 50 χρόνια. Το ξέρω, θέλω εκεί. Το ξέρω. Οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ. Έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου. Και στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη σε περιμένω. Στη δικιά με την αγάπη μου, ψυχούλα μου. Να είσαι καλά, Παρούλα μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Ωραία. Πολύ ωραία η καθηγήτρια. Νομική, λοιπόν, την τελειώνεις με τα πτυχία σου, όλα σου τα σέα σου, τα μέα σου. Μια χαρά η μαμά και ο μπαμπάς. Χαρήκαν, έτσι. Βέβαια. Ξέρανε ότι το πας προς το Θεατρελίκη. Η μάνα μου, ναι, ο πατέρας μου, όχι. Δεν ήθελε ο πατέρας. Ούτε καν. Όχι, Δεν υπήρχε τέτοια συζήτηση. Καθόλου, Και το καλοκαίρι που ξεκίνησε και γινόταν χαμός στην ελεύθερη σκηνή τότε, με πήρε το καλοκαίρι, μου λέει, τελειώνοντας, μου λέει, άντε, μου λέει, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, άντε, μου λέει, εντάξει, τα έκανες τα δικά σου, το γραφείο το έχω νοικιάσει, σου έχω πάρει και μια βιβλιοθήκη, να βάζεις τα βιβλία σου. Δεν θέλω να έρθω, δεν μπορώ να έρθω. Στεναχωρήθηκε που το νίκησε και το ξενίκησε, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να μην ακολουθήσω αυτό. Ναι, ρε φίλε, θα πάθαινες μεγάλη ζημιά, να πούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Το συναισθηματικό εμπόδιο των γονέων είναι και αυτό ένα εμπόδιο που πρέπει να το περάσεις για να γίνεις αυτό που θέλεις. Τελικά το δέχτηκε όμως και το γούσταρε κιόλας, φαντάζομαι. Σιγά-σιγά το δέχτηκε. Ναι, με τρόπο. Όχι αμέσως. Ναι. Γιατί... Ενώ η μαμά. Η μαμά, εντάξει, η μαμά ήθελε να γίνει το παιδί της, ξέρω, που είναι γνωστό κτλ. Αυτό είναι. Γούσταρε τι. Οι μανάδες είναι γούσταρε ακριβώς. Εννοείται. Κοίταξε. Όταν έχει πάρει και το πτυχίο του μεταξύ του αγόρι, λες το έχει καβατζώσει και το πτυχίο του, είναι και σελεμπριτάρι κιόλας. Είναι και ξέρεις, γοητευτικό παιδί. Η μάνα καψούρα με το παιδί, με το αγόρι της τάνε. Πώς τάνε. Και το αγόρι με τη μάνα επίσης. Πρωτότοκος κιόλας. Ναι. Να σου πω κάτι τώρα, Λάκη μου. Μετά από όλο αυτό, λοιπόν, αστυνομική όμως έρχεται η γνωριμία σου με το κορίτσι σου το παντοτινό. Με την Τασούλα. Τι σχέση αυτή, πόσα χρόνια σχέση, πόσο κοντινή σχέση, πόσο. Αγαπημένη σχέση είναι αυτή, ρε φίλε. Τι ωραίο που είναι αυτό που έχει ζήσει με αυτήν την κοπέλα. Ζήσαμε τα πάντα. Τα πάντα. Από και... τη φοιτητική από τη εποχή. Έκανα αγώνα να την κερδίσω. Την ερωτεύτηκα και την αγάπησα πολύ και την αγαπάω ακόμα. Εννοείται. Και την αγαπάω και σου λέω, περάσαμε τα πάντα. Τα πάντα. Όλες τις φωτογραφίες της Τασούλας. Και τώρα μπορώ να σου πω, να φανεί περίεργο αυτό, μου φαίνεται ότι μοιάζεται. Μοιάζομαι. Όπως μοιάζει και ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Έτσι, αυτό το πρώτο πράγμα που είδα, λέω, αυτοί οι δύο άνθρωποι μοιάζουν. Θες να δούμε λίγα πράγματα για την Τασούλα. Ναι. Πάντα θέλεις. Και πάντα δεν θέλεις την ίδια στιγμή. Ναι. Την πρώτη φορά που συνάντησε το βλέμμα της, καθόταν δίπλα στο τότε κορίτσι του. Ήταν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής και η Τασούλα, μια συμφοιτήτρια του Λάκη που έμελε να του αλλάξει τη ζωή, είχε μόλις περάσει τυχαία από μπροστά του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε όταν την είδε, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε χρόνια μετά, ήταν πως έμπλεξε. Η Τασούλα με το γάλινιο βλέμμα και το φωτεινό γέλιο έγινε γρήγορα μια παρουσία δυνατή, σταθερή, απαραίτητη στη ζωή του.
Ακόμα και όταν φοβισμένη για μια πρώην του που απειλούσε πως θα εμφανιζόταν στο γάμο του ντυμένη νύφη, τον καθησύχαζε πως όλα θα πήγαιναν καλά. Τον έζησε να γίνεται γνωστός, διάσημος, τεράστιο στάρ, να αλλάζει ζωή και καταστάσεις, να εκπληρώνει στόχους και να πραγματοποιεί όνειρα και ήταν πάντα εκεί. Δίπλα του, πίσω του, οδηγός του και φάρος του. Η Τασούλα τον ακολούθησε από το υπόγειο στην Κυψέλη ως τα πέρατα του κόσμου. Έμεινε δίπλα του στα δύσκολα, στις μεγάλες χαρές και τις σκληρές λύπες. Και όταν εκείνη έζησε τα πιο απάνθρωπα και απόλυτα δράματα και η αρρώστια την κατέβαλε, ο Λάκης έμαθε, αφού τη χαιρέτησε μαζί με την αγαπημένη του Μαριέλη, πως όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του η Τασούλα του έγραφε όλα αυτά που εκείνος πίστευε πως δεν θα μάθαινε ποτέ. Και αυτό το απρόσμενο τελευταίο της δώρο, ένα κουτί με γράμματα μιας ζωής, το έβαλε με λέξεις ποτισμένες με πόνο και αγάπη βαθιά σε ένα βιβλίο φόρο τιμής και απόδειξη μαζί του τι λατρεία απέραντη ήταν η Τασούλα για αυτόν, για να γνωρίσει, όπως λέει, ο κόσμος το κορίτσι του. Εγώ ζήτησα να μην γίνει το βίντεο πολύ συναισθηματικό, με την έννοια ότι... Δεν έγινε. Ναι. Ξέρω ότι όταν είναι από το πρόσωπο το οποίο έχεις λατρέψει, και αυτή και η μάνα σου, που φύγανε από τη ζωή και οι δύο. Ναι. Και, ξέρεις, είναι τόσο μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Βλέπω όμως ότι αυτή την εποχή κάνεις πράγματα για να τιμήσεις τη σχέση σας, να αντιθυμήσεις τη σχέση σας. Και μιλάω για το βιβλίο. Το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από το καλοκαίρι. Ναι, κυκλοφορεί και τώρα θα το διαβάσω. Πέρασε χρόνος αρκετός που να μπορώ να το διαβάσω χωρίς να βυθίζομαι σε αυτό που γράφω. Κοίτα, εδώ μιλάμε τώρα για μια σχέση ζωής και μια σχέση τόσο τιμημένη και τόσο θαυμαστή. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ξέρουμε όλοι ότι στις συζυγικές σχέσεις τελειώνει το έρωτας κάποια στιγμή, τελειώνουν όλα αυτά. Ασφαλώς. Και τελειώνουν και σύντομα πολλές φορές. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για αγάπη, για θαυμασμό και για σεβασμό, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Και είμαι. Η Τασούλα έχει πολύ μεγάλο σεβασμό και εγώ επίσης. Δηλαδή... Εσύ θαυμασμό σε εκείνη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Γιατί δεν ανταλλάξαμε, σου λέω, όλα αυτά τα χρόνια μια βαριά κουβέντα ο ένας για τον άλλον. Αυτό για μένα είναι, γιατί ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Ήσατε πάντα μαζί, Λάκη. Και περιόδους απομακρυνόμουνα, okay. Εγώ απομακρυνόμουνα. Ξαναπήγαινα, πέστρεφα. Αλλά ήταν πάντα η γυναίκα σου η Τασούλα, ναι. Ο άνθρωπός σου. Ναι. Δεν χωρίσαμε ποτέ, δεν πήραμε διαζύγιο, αλλά περάσαμε όλες τις δυσκολίες που περνάει ζευγάρι, αλλά με την κατανόηση ότι δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο που να με έχει αγαπήσει χωρίς να είμαι τίποτα. Για να ποντάρει τα νιάτα της, τη ζωή της, με έναν άνθρωπο που okay, λέει θα γίνω, okay, και δεν λέει και κάτι. Να πάρεις ένα παιδί από πίσω και να πας στην Αθήνα και να το πεις στους γονείς σου και να φύγεις και να παντρευτείς με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα μπορείς να σε ζήσει, γιατί ούτε η Τασούλα έχει χρήματα, ούτε εγώ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η Τασούλα ακολούθησε την ψυχή της, έτσι, δηλαδή... Ναι, περίμενε κάτι, ούτε είχε καμία απέτηση, ούτε ήταν να προβληθεί. Δεν την ενδιαφέρει. Καθόλου. Δεν ήθελε καθόλου. Δηλαδή, αυτό μπορώ να σου πω ότι το αντιπαθούσε. Ναι. Δεν της άρεσε που είχα εγώ τη δημοσιότητα. Δεν ήθελε η ίδια ποτέ κάτι. Πόσο καιρό έχει φύγει η Τασούλα? Είναι Αύγουστος. Τον Αύγουστο θα κλείσουμε 2 χρόνια. Θα μας έρθει. Και ήταν λίγο μετά τη μαμά σου, νομίζω, ε. Ναι. Δεν είχαν μεγάλη διαφορά. 3-4 χρόνια μετά. Ναι. Δεν μετράμε χρόνια. Το μπορώ, ξέρω, καταλαβαίνω. Δεν μπορώ καθόλου να μετρήσω χρόνια, μπορώ να καταλάβω. Καταλαβαίνω τον χρόνο σαν ο Βέγκος είχα γράψει ένα έργο που έπαιζε ο Θανάσης Βέγκος σε βίντεο και είχε γράψει ο χρόνος είναι μια φρατζόλα ψωμί που την τρώμε σιγά σιγά για να μην πεινάσουμε. Δεν έχω ποτέ την αίσθηση ότι ο χρόνος είναι ημέρες. Πως είσαι σε μια χαρούμενη στιγμή που δεν καταλαβαίνεις πως έχει περάσει η ώρα και πως είσαι, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο απ' έξω, επιμένεις και δεν περνάει το δευτερόλεπτο. Και τις έζησες εσύ αυτές τις στιγμές στο νοσοκομείο? Όλες. Τις έζησα. Αυτό το πράγμα τώρα μιλάς γι' αυτό? Ποια είσαι σε θέση να μιλάς γι' αυτό? Ναι, μιλάω γιατί είχε η Τασούλα δύναμη όσο καιρό συνέβαινε αυτό να μου δίνει εμένα δύναμη. Δηλαδή, εγώ έτρεχα σαν να πρέπει να κάνω κάτι και αυτή ήταν ήρεμη. Πολύ. Γνώριζε, Λάκη, ε. Βεβαίως γνώριζε και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσε να μας κάνει εμάς να συνηθίσουμε. Αυτή μας τα έλεγε, ξέρω,
Θυμάμαι, δύο μέρες πριν φύγει, ήθελε να σηκωθεί από το κρεβάτι, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Εγώ ήμουνα με το βήμα αυτό να πάω, αλλά παράλληλα να μην δείξω, δεν ήξερα τι να κάνω. Γενικά ήμουνα σε μια κατάσταση που το νευρικό σύστημα το όλο το νιώθεις ότι έχει φύγει ήδη εκείνη εκεί. Αυτή μου έκανε μακριά, όχι, με πολύ μεγάλη δύναμη, με ώρα πολύ έπιασε το κρεβάτι, σηκώθηκε, πήγε στην τουαλέτα. Την παρακολουθούσα εγώ ήρεμος, ψύχρεμος και διάφορα τέτοια. Και όταν είσαι στην τουαλέτα, που ήταν ανοιχτή η πόρτα, είπα, θες κάτι εγώ κλπ. Και αρχίζει να με μιμείται και να δει. Ότι τι θες να μας κάνεις τώρα, τότε, σε πιέσαι τριχάλα τώρα. Ναι, ναι, κάτι άλλο, μου σταμάτα. Δηλαδή, εκείνη την ώρα... Τσαμπουκάς, πολύ μεγάλο τσαμπουκάς, φίλε. Μ' άρεσε που με κοροϊδεύσε έτσι. Ναι, βέβαια. Και παράλληλα μου έδειχνε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Έρχεται, το βλέπεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σταμάτα να τρέχεις σαν ηλίθιος. Μπροστά στον θάνατο. Χαλάρωσε λίγο. Αισθάνεσαι ότι τις έδωσες όλα αυτά που έπρεπε να τις δώσεις. Που... Ναι, νομίζω ότι αυτά που είχα να δώσω και που μπορούσα να δώσω και παραπάνω από αυτά που μπορούσα να δώσω, τα έδωσα. Δεν έδωσα όμως αυτή την... τον έρωτο που περίμενε παραπάνω από μένα, το όνειρό της, όπως το είχε φανταστεί, σίγουρα δεν το έφερα σε πέρας εγώ. Εννοείς το συζυγικό όνειρο. Μπορεί να είχε όνειρο να μένω μαζί, να κάνουμε αυτό, να μην είμαι τέλειος... Αλλού, ναι. Να μου μιλάει και να είμαι συγκεντρωμένος. Mm-hmm. Γιατί εμένα όταν μου μιλάς τώρα, ας πούμε, είμαι εδώ. Αλλά σπανίως είμαι σε μία συζήτηση. Δεν μπορώ να είμαι. Το μυαλό μου φεύγει στο να διορθώσει ένα σενάριο, να σκεφτώ κάτι άλλο. Και πάει το μυαλό μου και κάνει επιδιορθώσεις. Ναι, γιατί είσαι και πολύ λάκηδες μαζί, δεν είσαι ένας. Τη μοντίστρα που κάνει το σενάριο. Είσαστε πολύ μέσα στο κεφάλι σου, δεν είσαστε κι ένας. Είναι θέμα. Η κόρη μου, ας πούμε, επειδή ξέρει το ελάτημά μου, απλώς μου μπαίνει σε εγώ και μου το φέρνει στο μέρος της. Μιλάμε. Τακ και τέλος. Για να πούμε για το βιβλίο τώρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πούμε ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από το καλοκαίρι, λοιπόν. Ναι. Και ο τίτλος είναι «Άλλες... Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου». Και να εξηγήσουμε στους τηλεθετές μας ότι πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει πολύ τα σούλα και τη σχέση. Ναι, το πρώτο πρόσωπο είναι. Δηλαδή, ακολουθώ την ιστορία ακριβώς όπως έγινε, που έχουν τελειώσει όλα, έχουν πάει και μαζεύουμε τα πράγματα, έχουν φύγει τα φουστάνια, τις έχουν πάει στις γυναίκες των φυλακών, κάτι που το μαθαίνω από μια επιστολή που μου έρχεται, που δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι φίλες της, που έχουν πάει, τι οδηγίες έχει δώσει στις φίλες της να κάνουν. Έχει ζητήσει εκείνη από τις φίλες της να πάνε τα φουστάνια της, ναι, στις κοπέλες που είναι στις φυλακές, στις γυναίκες, ναι, ναι, που είναι φυλακισμένες. Και κάποια στιγμή παίρνει η γραμματέας μου και μου λέει, βρήκα κάτι γράμματα. Λέω, τι γράμματα. Λέω, γράμματα που σε έχει γράψει. Λέω, τι γράμματα που μου έχει γράψει. Μου λέει, όχι, όλα τα γράμματα, πολλές ημερομηνίες, μια κούτα ολόκληρη, που σου έχει γράψει. Καταλαβαίνεις ότι έγραφε τα γράμματα αυτά, ξέροντας... Ότι θα φύγει, Ότι θα φύγει από το... 78-79. Γνωρίζω ότι θα φύγει πριν από σένα. Ναι. Αχα. Είναι γράμματα που τα γράφει από τον καιρό που με γνωρίζει και τα τοποθετεί κάπου και από την ώρα που έχει θυμώσει κάτι. Για μένα δεν μου τα ξαναδίνει, τα κρατάει για να τα διαβάσω εγώ μετά. Και εγώ βλέπω όλο το χαρακτήρα αυτόν, ο οποίος πιέζεται όλα αυτά τα χρόνια για να μην με εμποδίσει εμένα να κάνω αυτό που είναι, αλλά παράλληλα να μου πει και αυτή τι αισθανότανε. Μάλλον αυτή την εσύ τώρα έχεις μέσα σου, ας πούμε, ένα είδος βάρους για το γεγονός ότι μπορεί να την πίεζες. Δεν έχω βάρος, δεν έχω βάρος. Την πίεζα και δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Κοίταξε, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην να, αυτό που εσύ αντιλαμβάνεσαι ως πίεση προς την Τασούλα να ήταν όγκος της προσωπικότητάς σου, ρε αγάπη μου. Και τελικά αυτή η κοπέλα όλο αυτό το πράγμα στα γράμματά της που σου γράφει, όλα αυτά, να βγάζει μέσα από αυτά, να λυτρώνεται και να φεύγει αυτή η πίεση. Δηλαδή, μάλλον η Τασούλα είχε βρει τον τρόπο
της αποσυμπίεσης τελικά μέσα από τα γράμματά της. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Ναι. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Εγώ νόμιζα ότι μάζευε στην, σε ένα σημείο την οργή της. Την έβγαζε από μέσα της όμως. Ναι, την έβγαζε, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς την έβγαζε. Δεν το καταλάβαινα αυτό. Όταν τα διαβάζεις όλα αυτά μαζεμένα, είναι ναι. σαν να ανοίξει μια πόρτα και σου έρθει ένας χύμαρος απάνω. Σου έρχεται ένα ποτάμι. Σου έρχεται απάνω ένα ποτάμι. Το βιβλίο, να πούμε, μια και είμαστε σε αυτή την κουβέντα τώρα για να το ολοκληρώσουμε, κυκλοφορεί και με έναν τρόπο πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Mm. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό. Εκτός από audiobook που θα το διαβάσω ναι. ίδιος, θα μπορούν και να με βλέπουν τον ίδιο να λέω όλο το βιβλίο. Γιατί τώρα μπορώ να. Με ποιο τρόπο, Λάκη μου, γίνεται αυτό. Κάτσε να το δείξω λίγο το βιβλίο, γιατί είναι μια πολύ ωραία έκδοση, να πούμε και στους τηλεθεατές ναι. μας. Λοιπόν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Διόπτρα. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν μπορεί να το διαβάσει κανείς είναι ο φυσικός τρόπος, ο κλασικός. Που το διάβασαν πάρα πολύ και το διαβάζουν πάρα πολύ. Και το αγάπησε όλος ο κόσμος. Και σκέφτηκα ότι θέλω να το διαβάσω, γιατί παράλληλα, επειδή είσαι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, θέλω να ακούσω τη φωνή μου να το λέω, χωρίς να έχω την συγκίνηση που είχα τον καιρό που το έγραφα, και να μπορώ να το ακούν καλά στα αυτιά τους και παράλληλα να με βλέπουν. Πολύ μου αρέσει αυτή η ιδέα, πάρα πολύ. Στην Τασούλα πιστεύεις θα αρέσει? Ναι, ναι. Ε? Αν δεν άρεσε, δεν θα το έκανα. Με πλησίασε κάποια στιγμή ένα ψηλά ιστάμενο στέλεχος μιας πρεσβείας ξένης χώρας. Και μου είπα ότι μην περιμένεις να μείνεις για πολύ καιρό. Σε ένα χρόνο, ενάμιση, θα έχουν φροντίσει να σε αποκαθιλώσουν. Δεν θέλω δηλαδή με τίποτα να δουλέψω ξανά στο θέατρο. Αυτό έχει φύγει από το κεφάλι μου. Τώρα, Όχι τώρα. Νομίζω. Για πάντα, πιστεύεις? Νομίζω για πάντα. Ναι, ποιος είναι? Δεν με κατάλαβες? Α, Τζίμι μου, τα πλευράκια μου, απέρασα. Α, τραγουδάμε κιόλας. Τραγούδια σου, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Από τι εμπνέεις, Ελάκη? Από το οτιδήποτε. Αλλά, δηλαδή μπορεί να δω έναν άνθρωπο να είναι και μια σκηνή στον δρόμο και μια φράση που ακούω, περνώντας όμως αυτές τις τελευταίες φράσεις που μένουνε. Όχι αγάπη να μου πει εμένα αυτό, ξέρω εγώ. Που καταλαβαίνει τα πάντα. Προχθές είδα ένα ζευγάρι, είχαν βγει, στα χιόνια μάλλον. Είχε βγει με κάτι σακούλες πάνω στο πεμάκι του άνθρωπος. Και με τη γυναίκα του περπατάνε σε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Και κάτι του λέει: αν πήρες τα καρότα, που έχω βάλει τα καρότα, που μιλάει. Και τρώει μία τούμπα, αυτός φεύγει, όλος μαζί. Φεύγουν, σκορπάει όλη η μελετζάνα, ντομάτες, όλα. Και αρχίζει να βράει γρουσούζα, νέφαγες. Αυτή παίρνει μια μελιζάνα, την πετάει στο κεφάλι. Σκάσε μαλάκα που εισπαχτίζουν. Δηλαδή, δική τους να σηκωθούν. Ήταν πεσμένοι κάτω, άσχημα. Και τους ένιωσε να βριστούν, δηλαδή. Περιμένουν μια σκηνή για να έχουν το ελεύθερο να βρίσουν ο ένας τον άλλον. Πήγαινε να τους βοηθούσα και μόλις πάνω να τον πιάσω αυτό, μου λέει: πιάστε την αυτήν. Δηλαδή πήγαινε στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου το είπε με νεύρα, αλλά και αγάπη. Πιάσε αυτήν πρώτα. Ναι, δηλαδή, την αγαπάω, αλλά τη συγχαίρομαι μαζί. Ναι, αυτό. Είναι ωραίο αυτό το νεύρο με την αγάπη, πώς το ακούς τη φράση. Πιάσε αυτήν. Πολύ ανθρώπινο. Ναι. Πολύ... Και μου άρεσε αυτή η φράση. Πιάσε αυτήν πρώτα. Άρα σε εμπνέει αυτό το ρεαλιστικό εσένα πολύ. Το ρεαλιστικό. Το αληθινό. Το αληθινό. Η τρέλα των ανθρώπων, όταν είναι πραγματική, είναι εντυπωσιακή. Ναι. Δηλαδή... Την αγαπώ εγώ πολύ. Σηκώνεις... Τα χέρια. Ψηλά. Βασικά, εσύ είσαι υπέρμαχος της αλήθειας και είσαι ένας άνθρωπος που με την αλήθεια ζεις και πορεύεσαι μια ζωή. Πράγμα το οποίο το έχεις χαρίσει, σου έχει δώσει πολύ επιτυχία και πολύ χαρά κτλ. Και την ίδια στιγμή το έχεις πληρώσει κιόλας. Δηλαδή, το να λες αλήθειες. Τις αλήθειες σου. Ε? Πολύ ακριβά. Δεν ξέρω αν είσαι εκουσίως ή ακουσίως εκτός τηλεόρασης αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο το επιθυμείς? Όχι, αλλά το επιθυμούν άλλοι. Γενικά υπάρχει μια ησυχία στην τηλεόραση όπου δεν πρέπει να ακουστεί απολύτως τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε θετικό ούτε αρνητικό, που να μην ελέγχεται. Δεν είμαι ελεγχόμενος. Και χρεώθηκες και την... και τη λεζάντα του τύπου που κάνει προπαγάνδα. Ναι. Στα ίσα. Προπαγάνδα, βεβαίως. Να πούμε για τον κόσμο, γιατί έχει χάσει τις λέξεις πλέον.
Την ώρα που η κακοκαιρία λέγεται ελπίδα, πρέπει να εξηγήσει. Ναι. Δεν σημαίνει προπαγάνδα. Προπαγάνδα σημαίνει. Δεν έχει να πει. Είναι... Έχουν αντιστραφεί όλα στη ζωή αυτή. Προπαγάνδα είναι αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Που είναι κάθε μέρα σε μία γραμμή και λένε το ίδιο πράγμα. Αυτό που δεν τη ακούς αυτή την είδηση εδώ και γυρίσει στο άλλο κανάλι είναι η συνέχεια, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Εδώ αυτό τώρα μιλάμε προπαγάνδα. Για μια εκπομπή, γιατί φτάσαμε τώρα στο Altsadiri News. Προπαγάνδα θέλει καθημερινότητα. Δεν μπορεί να σταθεί καμία εκπομπή τη βδομάδα, 15 μέρες να κάνει προπαγάνδα. Δεν γίνεται. Προπαγάνδα είναι συνεχές πλήσιμο του μυαλού και συνεχές συγκεκριμένες πληροφορίες. Και μηνύματα τα οποία περνάει κανείς. Άσχετα όμως από την ποσότητα, εδώ υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα με σένα για κάποιους ανθρώπους. Το γεγονός ότι εσύ δεν είχες να κάνεις με καθημερινό πρόγραμμα, ήταν εβδομαδιαίο το πρόγραμμά σου, αλλά ήταν τόσο έντονο, τόσο επιτυχημένο και τόσο κατέβαινε στον κόσμο τόσο άμεσα, που κάθε σου κουβέντα έπιανε τόπο. Και αισθάνθηκες ποτέ ότι από ένα σημείο και μετά έβγαινε παραπάνω αλήθεια σου από αυτή που ίσως θα έπρεπε να λέει κάποιος σε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Με πλησίασε κάποια στιγμή ένας άνθρωπος, δεν θα πω ποιος είναι γιατί δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν ένα υψηλά ιστάμενο στέλεχος μιας πρεσβείας ξένης χώρας που δούλευε, Έλληνες που δούλευε εκεί. Και μου είπα ότι από την ώρα που βγήκες στο Forbes ότι είσαι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα στην Ελλάδα, μην περιμένεις να μείνεις για πολύ καιρό. Έτσι όπως εγώ υπολογίζω, μου είπε, σε ένα χρόνο, ενάμιση θα έχουν φροντίσει να σε αποκαθιλώσουν. Έπεσε μέσα απολύτως. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι αυτό ήρθε από μία προδιαγεγραμμένη τέλος πάντων. Ναι, ναι. Δεν αισθάνθηκες ότι ο κόσμος ποτέ ψηλο... Νευρίασε. Ναι, φρίκαρε, ψιλοπειράχτηκε. Ναι, μπορεί να νευρίασε. Mm? Δεν μπορεί να σκεφτεί όμως ο κόσμος ούτε και τώρα, πολλοί έχουν αρχίσει να σκέφτονται, γιατί ένας άνθρωπος κάνει αυτό. Τι είναι αυτό που θέλει να πει, τι λέει. Είναι μια εποχή δύσκολη, είναι μια εποχή μνημονίων και πρέπει ένας δημιουργός που έχει κάνει τον κόσμο να γελάει, να πρέπει να του πει κάποια πράγματα, να συνεχίσει να γελάει σαν μαλάκας, να γίνει καραγκιόζης, να κάνει δεν βλέπει αυτό, να κάνει το βλέπει και να το λουστεί. Την ίδια στιγμή πίστευε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ ποτέ, το ξαναλέω και πάλι. Είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή ο δρόμος πάει από εκεί και είναι άλλο πράγμα να λες πρέπει να κόψουμε τώρα από την Ηροδότη και μετά σου λένε είσαι με τον Ηρόδοτο, είσαι Ηροδοτιανός. Δεν έχει να κάνει αυτό. Ο δρόμος περνούσε από εκεί. Ήλπιζες όμως ότι θα είναι μια πολύ καλύτερη Ελλάδα, η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως ήλπιζα, όπως ήλπιζα και επί Καραμαλή, όπως ήλπιζα και επί Παπανδρέου. Άσχετα τι ψήφιζε και δεν ψήφιζα. Θέλω να πω, δεν λέει κάτι. Και από το ΠΑΣΟΚ κυνηγήθηκα, και από τη Νέα Δημοκρατία κυνηγήθηκα, και από το ΣΥΡΙΖΑ κυνηγήθηκα, γιατί και εκεί έχω αντιρρήσεις με το πώς σκέφτομαι εγώ. Άρα λες ότι όλο αυτό που συνέβαινε τότε στο ζωντανό πρόγραμμα, στο Altsadiri News, που πραγματικά καθήλωνε τον κόσμο, γιατί μιλάμε για θεματικότητες που έχουν γράψει ιστορία, έτσι. Μιλάμε για κάτι νούμερα που ουσιαστικά δεν έβλεπες κόσμο και στο δρόμο, γιατί ήταν μέσα και βλέπανε την εκπομπή. Όλο αυτό που συνέβαινε εκεί ήταν η επιθυμία η δική σου να... Και η ανάγκη σου να εναρμονιστείς με την τάση της εποχής. Τη στιγμή τη δύσκολη, ένας καλλιτέχνης πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Δεν ναι. μ' αρέσουν αυτοί οι κολοτούμπες. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει αυτό που σήμερα είμαι έτσι και με αύριο γιουβέτσι και αύριο αυτό και δεν κατάλαβα και δεν εννόησα και δεν μου το είπες καλά και μου το είχες πει. Είμαι αυτό που είμαι, αυτό που λέω. Το πληρώνω αυτό που λέω, σου λέω αυτό που πιστεύω αυτή τη στιγμή, είναι μια υποκειμενική εκπομπή, δεν κάνω τον αντικειμενικό όπως οι δημοσιογράφοι, μπορείς να με κατηγορήσεις, μπορεί να με ληθοβολήσεις, μπορείς να με αγαπήσεις, μπορείς να με μισήσεις, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Όμως, κάτσε να δεις καλά τι εγώ είπα. Μάλιστα. Αυτό λέω εγώ. Και αν θέλεις κάθεσαι να το δεις επίσης, ε? Ναι. Ναι. Βέβαια, εσύ γνώριζες πολύ καλά ότι κάθονται να το δουν αυτό που λες. Και εκεί μπορεί να πει κανείς ότι φίλε, ξέρεις πολύ καλά ότι εσύ εδώ τη λες πιάνει πολύ. Δεν θα μπορούσα να γελιοποιηθώ εγώ σε μια στιγμή δύσκολη για τη χώρα μου για να αρέσω σε κάποιους. Δεν ήθελα να γελιοποιηθώ. Είναι άλλο πράγμα να κατηγορήσεις, είναι άλλο πράγμα να σου πετάνε πέτρες και είναι άλλο πράγμα να σε θεωρούν καραγκιόζι. Τον καραγκιόζι δεν μπορώ.
Αυτού του ίσου. Καραγκιόζη για σένα είναι άνθρωπο που δεν λέει την αλήθεια του ουσιαστικά, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν έχει τι να πει και λε βλακίε και παπαριέ για να πέρασει η ώρα. Δεν μπορώ να γίνω. Άρα αισθανόσουν ότι η εκπομπή συνέβαινε σε μια εποχή που εσύ δεν μπορούσε να είσαι. Να κάνεις ότι δεν βλέπεις τι γίνεται. Αλλάζει ο κόσμος. Όταν αλλάζει η εποχή, αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει ο ήχος του γέλιου. Σήμερα μπορεί ένα σε μια κωμωδία να γελάσει όπως γέλαγε πριν. Βέβαια. Με τη μάσκα αυτή. Μα δεν μπορούσα να παίζω με τους ανθρώπους να βλέπω με τη μάσκα από εδώ ένα κενό κάθισμα και να έχουμε ένα. Πώς να το πω. Αυτό που βάζανε τέλος πάντων για να μην ξεχωρίζουν οι θέσεις, να μην κάθονται. Κάποια στιγμή είχα δει, κάναν πρόβες στο θέατρο πώς θα είναι και λέω ρε παιδιά, νομίζω ότι παίζω σε παράδομο στην Δυτική Οδό. Δηλαδή θα σκοτωθώ την ώρα που παίζω. Δεν μπορώ αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που αποχώρησες από αυτό, δεν το άντυχε. Και πίστευα ότι θα γίνουν υποχρεωτικά. Είχα την ενημέρωση, δηλαδή το έβλεπα ότι θα γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός, υποχρεωτικό το ένα, υποχρεωτικό το άλλο. Και βλέπεις ότι με το rapid test πας στην εκκλησία, αλλά δεν θέλει rapid test για να μπει στο θέατρο. Να είναι εμβολιασμένο. Γιατί, ρε αδερφέ. Για να γυρίσω όμως λίγο σε αυτό στο τηλεοπτικό κομμάτι, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο περνάει τόσο ντούκου. Με την έννοια πια ότι μιλάμε με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι το απόλυτο τηλεοπτικό πρόσωπο. Είναι ο άνθρωπος που έχει καθυλώσει τους Έλληνες στο σπίτι τους για να βλέπει την εκπομπή του, να περιμένουν να ακούσουν τη σάτυρά του, γιατί πρόκειται περί σάτυρας εδώ πραγματικά, και την πολιτική του σάτυρα, που κάποια στιγμή έρχεται και γίνεται μάλλον παραπάνω από αυτό που αντέχουν οι τηλεθεατές. Αυτοί που γενικότερα είναι το Ινταραβεριτζίδες. Δύσκολη εποχή. Δύσκολη εποχή. Όταν δηλαδή. Μου λες όμως ότι δεν μπορούσες, δεν αντέχεις την κολοτούμπα, μου λες. Ναι, την κολοτούμπα. Την κολοτούμπα τι είναι. Η κολοτούμπα είναι να πεις ότι δεν τα είπα αυτά και δεν τα εννοούσα αυτά. Okay. Και, τα είπα και τα εννοούσα. Μάλιστα. Και δεν με έβαλε και κανένας να τα πω. Η παράταξη που εσύ. Ήσουν φιλικός. Και μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ πάλι, έτσι. Γιατί και αυτό ξεκάθαρα δεν το έχει. Ήμουν φιλικός με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ήμουν φιλικός με τον Τσίπρα. Α, με τον ίδιο τον Τσίπρα. Ναι. Είναι φίλος σου, Αλέξης Τσίπρας. Φίλος μου, δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον έχω συναντήσει. Mm. Έχουμε βρεθεί. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο τότε το συνέπνευσε, το πίστεψε σαν κυβερνήτη. Πίστεψα στο γεγονός ότι η χώρα περνούσε εκείνη τη στιγμή από εκείνον τον δρόμο. Mm-hmm. Όπως πίστεψα και ότι η χώρα περνούσε μέσα από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με ένα προσφυλέσκατε σε πρόσωπο, έτσι. Ναι, δηλαδή και τον Ανδρέα Παπανδρέου τον γνώρισα. Ναι. Δεν τον ψήφισα ποτέ. Ούτε τον Τσίπρα ψήφισες. Δεν ξέρω τι ψήφισε, αλλά πάντως. Ψηφίζεις γενικά. Πήγες ψηφίζω. Ψηφίζω. Δεν έχω πάει και κάποιες φορές να ψηφίσω. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν έφερε την εκπομπή στο τέλος της για κάποιο λόγο. Ναι, για κάποιο λόγο, συγκεκριμένο λόγο. Τον καιρό που σταμάτησε ήταν η πιο δημοφιλής εκπομπή. Πώς σταμάτησε, Ρεσιλάκη, όμως. Πώς. Δηλαδή, μια μέρα των ημερών σταματάς, αποφασίζεις και λέει να το κάνω. Δεν μιλάμε για μια εκπομπή που παίρναγε ντούκου. Τι να εξηγώ τώρα. Τι να εξηγώ, τι κατά βάθος είμαι εγώ. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πάει πιο εκεί για να κάνουμε αυτά. Αν θα έκανες τώρα το Altsatiri News, τι θα σατήριζες. Θα είχες υλικό πολύ. Την κατάσταση πολύ. Που υπήρχε τώρα, αλλά δεν έχω καμία διάθεση. Δεν έχεις διάθεση, όχι. Υλικό θα έχεις όμως. Υλικό θα έχω, αλλά δεν έχω καμία διάθεση. Δεν μπορώ να καθίσω 16 ώρες τη μέρα να βλέπω βίντεο. Δεν μπορώ. Γιατί εκεί είχε πολύ δουλειά. Τώρα δεν μπορώ, τότε μπορούσα. Φλερτάρεις με την ιδέα της επανάκαμψης στην τηλεόραση. Με μία σειρά που να μου αρέσει και που γράφω, ναι, μέχρι εκεί. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα κάπου μπήκε μέσα σου και σε ενόχλησε αρκετά. Δηλαδή, σου άφησε μια πικρή γεύση αυτό το. Δεν μου άφησε καμία πικρή γεύση. Ήμουν τόσο πολύ στα προβλήματά μου με την τασούλα που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ήταν και αυτό μαζί τότε. Δεν, έτσι. Δεν με αφορούσε καθόλου αυτό. Δεν το είδα αυτό. Το βλέπω τώρα που συνέρχομαι και που αρχίζω να γράφω και να ζωγραφίζω και να κάνω. Το σκέφτομαι. Αλλά ξέρω τι γίνεται, εννοείται. Ξέρεις ότι ο κόσμος θα γούστερα να σε βλέπει στη τηλεόραση. Το εισπράττεις αυτό. Όταν ελευθερωθούν τα πράγματα στα μυαλά των ανθρώπων, θα μπορέσει να ξαναείμαι και να μπορώ και να μιλήσω πιο. Άρα αισθάνεσαι ότι τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις όπως θα ήθελες, ε? Ποιος μπορεί να μιλήσει. Υπάρχουν σατιρικές εκπομπές από αυτές που βλέπεις. Τις εκτελέσαμε όλες. Σου δημιουργούν την αμφισβήτηση και μετά τον αμφισβητήσει και τελειώνει. Για να κάτσουμε να σκεφτούμε τώρα από σατιρικές εκπομπές τι υπάρχει. Η Λιονφρένη δεν υπάρχει. Η Ραδιορβίλα υπάρχουν βαθιά πληγωμένοι. Mm-hmm. Από την περίπτωση του Στάθη Παναγιωτόπουλου.
Θέμος Αναστασιάδης. Ο Θέμος έφυγε. Εκεί λοιπόν με το Στάθη Παναγιωτόπουλο, πιστεύεις χάλασε το γλυκό? Χάλασε. Χαλάει. Μπορούν δεν πιστεύει ότι ξέραν κάτι. Εννοείται. Το εξηγούμε αυτό. Δεν μπορεί να το πιστεύει αυτό. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πιστεύει ο κόσμος. Το πιστεύουν αυτό. Το έχω ακούσει στην κουβέντα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα μου παίρναγε ποτέ από το μυαλό ότι συγκεκριμένοι ούτε άνθρωποι. Και εμένα το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνω κι εγώ. Ότι όπως είμαστε, τον δέχεσαι τον άλλον όπως είναι και μιλάς και δεν. Άλλωστε αυτός ό,τι έκανε το έκανε τελείως μυστικά. Μα αυτοί οι άνθρωποι μόνο μυστικά τα έκαναν. Ασφαλώς. Γιατί όμως αυτό να πλήξει και τα άλλα παιδιά? Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ναι. Είναι μια παρέα. Mm-hmm. Ξαφνικά σαν την παρέα λείπει. Ένα δόντι. Λείπει και με τρόπο άγριο. Είναι τέσσερα δόντια μπροστινά. Και λείπει το ένα δόντι. Χαμογελάς και βλέπεις το πρόβλημα. Παράλληλα θα γράψουν, θα είναι τα τζιριμίρι που θα είναι. Αυτή η μουρμούρα, τα social media τα οποία. Και τα social media δεν είναι. Ναι. Έχουν και πολύ ελεύθερους ανθρώπους, αλλά και πολύ κατευθυνόμενοι. Είναι. Δουλεύουν στρατιές. Πιστεύεις ότι και στα social media υπάρχει κατάσταση τέτοια? Εσύ με τα καλά σου. Στρατιές ολόκληρες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Την εποχή του τσαντηριού, του πολύ μάχημου τσαντηριού, είχες οχλήσεις? Βέβαια. Είχες, Πολλές. Και κάποια στιγμή θα τις γράψω σε ένα βιβλίο. Μάλιστα. Για να καταλάβουν ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις τον κόσμο να γελάει. Mm-hmm. Ούτε τους αρέσει να γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, πέρασε και άγρια όχληση. Και άγρια όχληση. Απέρασε και τέτοιο, Βεβαίως. Mm-hmm. Άγρια δούλα. Την οποία πώς την αντιμετώπισες, Λάκη μου? Τρέχοντας εκείνη την ώρα. Μετά με ψυχραιμία. Μάλιστα. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας. Είσαι γεμάτος άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Είσαι αρκετά πράγματα. Τα έχω δει όλα. Ναι, έχω δει και καγκομπόι, έχω δει και εκείνο. Τα έχω δει όλα. Είσαι γεμάτος. Ο Τάσος Παλατζίδης μιλάει για σένα. Φιλαράκι σου, αγαπημένο. Τάσο! Φτάσαμε. Δεν φτάσαμε. Θα πάμε τα πόδια. Πόσο είναι, πες. 1500 και καλά, Στέφανα. Δεν θέλω την ευχή σου. Γρουσούζεις. Ποιος είναι, θα μου στείλει. Μπρος. Ποιο παίρνεις? Πάντως όχι εσένα. Θα σου το διάλογο κάποιο χρόνο να έχεις. Χρωστάω ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στον Λάκη για ένα πολύ απλό πράγμα. Βρέθηκε μπροστά μου. Βρέθηκε μπροστά μου και μου έδωσε πεδίο για να δείξω πολύ περισσότερο τις ικανότητές μου. Μου έδωσε ευκαιρία, όχι πιστεύοντας ότι θα εισπράξει κάτι άλλο έξω από τις ικανότητές μου. Αυτό δεν είναι εύκολο στην εποχή μας. Το χρωστάω στο Λάκη πολύ. Θέλω να πω ότι δεν θα πάψω να νιώθω αυτό που νιώθω σαν άνθρωπο, σαν συνεργάτη και αν θέλετε και σαν φίλο, χωρίς να κάνουμε παρέα. Δεν πειράζει, κάνουμε παρέα με τον Κώστα, τον αδερφό του που μου βάφτισε και το γιο. Και μένω στο μεγάλο ευχαριστώ που τον βρήκα μπροστά μου στα 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Σε αγαπάνε οι άνθρωποι που έχεις δουλέψει μαζί. Εντάξει, ο Δασούλης, αυτός εξαιρετικός συνεργάτης και κάνα κόπο να τον πάρω από το Κρατικό Θέατρο του Βορείου Ελλάδος. Για αυτό, για σε παρακαλώ, έλα, του λέω, πραγματικά θα γίνει, μην αγχώνεσαι, του έλα, αυτό όχι μου, θα χάσω το αυτό, θα χάσω το ένα χρόνο, μου πήρε να τον πείσω να έρθει. Και γλυκός άνθρωπος είναι αυτός. Ακούς μόνο είναι ωραία πράγματα. Μάλαμα άνθρωπος. Το κορμί μου καίει, το κορμί μου καίει. Σηματάει. Είμαι ένα κάρβουνο αναμένο. Αν δεν γίνει μιλτζάνες κάρβουνα, πάψεις με φτύσεις εμένα. Με την Ελένη Γερασιμίδου έχετε περάσει ωραία. Έχουμε περάσει ωραία, έχουμε περάσει και ζόρια, αλλά ωραία ζόρια. Έχετε και κοντραριστεί, νομίζω, ή όχι? Εντάξει, αυτά δεν είναι. Είναι μέσα. Υγιή πράγματα. Όταν εκτιμάς έναν άνθρωπο, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο. Την ξέρω από το Θεσσαλικό Θέατρο, την Ελενίτσα την έλεγα τότε, την Ελενίτσα. Τη λέω και για μένα, επειδή είναι πολύ ωραία ηθοποιός και πολύ ωραίος άνθρωπος και έχει κάνει τέτοια επιτυχία και μαζί αυτή την επιτυχία, ένα ζευγάρι είναι όπως εγώ με την Τασούλα, δηλαδή. Και τη Μανούρα. Κάνουμε και είμαστε. Εννοείται. Η Ελένη. Για να δούμε τι λέει η Ελένη. Μπορώ να πω ευτυχισμένες στιγμές. Στιγμές με πάρα πολύ γέλιο, καλά. Είναι μια σκηνή που είναι πολύ χαρακτηριστική, που θέλησα να του κάνω πλάκα και βρήκα μια πάρα πολύ στενή φούστα που
Όχι σε μένα, και σε άλλες κοπέλες δεν θα χωρούσε. Και την πάτησα, γιατί μου λέει, μπαίνεις εσύ σε αυτό, Ελληνίτσα μου. Και έγινε, δεν μπορούσα να σταματήσω από το γέλιο. Κουνιόντουσαν οι μηχανές από τα γέλια. Αυτό μας συνέβαινε συχνά, πολύ συχνά, μπορώ να πω πάντα. Και νομίζω ότι υπάρχει στο YouTube και το βλέπει και το ξαναβλέπει ο κόσμος. Και έτσι όταν καμιά φορά μου ξέφευγε και στο θέατρο, σε άλλες παραστάσεις να γελάσω, έπαιρνα χειροκρότημα, γιατί έτσι με έχει συνηθίσει ο κόσμος από τους Μίτσους, να γελάω εκτός σκηνής. Εξαιρετικά ζωγραφίζει, έχει ένα δικό του τρόπο. Τώρα δεν μπορώ να πω σε τι ρεύμα νίκει, σε ένα δικό του ρεύμα. Πολύ μοντέρνο και πάρα πολύ... βγάζει πιο ζωφερά στοιχεία, κατά με, του εαυτού του, τους πόνους που έχει μέσα. Αυτά τα χρώματα βλέπω εγώ και καταλαβαίνω ότι είναι ένας Λάκης πολύ πολύ βαθύς, που μάλλον χρόνια ολόκληρα ξεπερνάει αυτά τα βαθύτερα συναισθήματά του απ' όλα. Όσα κουβαλάει και όσα του τυχαίνουν και τα βγάζει στη ζωγραφική. Πολύ ωραία. Απόλυτα σε καταλαβαίνει, Ελένη. Πολύ ωραία. Σωστά μιλάει. Ζωγραφίζεις, ε? Ναι, μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Και τελευταία ζωγραφίζεις πιο πολύ? Πιο πολύ. Τι ζωγραφίζεις? Ό,τι έχει η ψυχή μου μέσα εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω να απεικονίσω την πραγματικότητα, όπως είναι το μυαλό μου. Που είναι διαστρεβλωμένα, διαμορφωμένα μέσα. Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω δηλαδή με τίποτα να δουλέψω ξανά στο θέατρο με παραστάσεις, διπλές κτλ. Αυτό έχει φύγει από το κεφάλι μου. Τώρα, ε? Όχι τώρα. Νομίζω. Για πάντα, πιστεύεις? Νομίζω για πάντα. Δεν νομίζω. Μην νομίζω ότι νομίζεις. Μου έρχεται ώρες-ώρες, γι' αυτό δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί θα ανέβει πίεση μου, τα νεύρα. Δηλαδή είναι, πάρα πολύ άσχημα στον κόσμο. Πάρα πολύ άσχημα. Είναι πιεστικό όλο αυτό. Πολύ, δηλαδή κάτι νομίζω ότι είναι στη τηλεόραση και κάτι νομίζω ότι αυτό είναι αυτό. Εμβολιάστε τους, πάρτε τους αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί? Που λέει εμβολιάστε τους, δεν τους αντέχω κτλ. Τι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι πρωταγωνιστές της εποχής. Δεν είναι πρωταγωνιστές της εποχής, είναι πρωταγωνιστές της ανοχής. Τσιμί, τώρα το έμαθα, ρε. Άσε, Χριστόφορε, ένα σου λέω μόνο, χάνω το μαλλί μου. Μη κάνεις έτσι, ρε, θα δεις. Θα το μαζί στο κομμωτήριο και θα σου κρατάω το χέρι. Όπως τότε, στην εγχείρηση με τα κρεατάκια. Άσε, Χριστόφορε, πώς θα κουρευτώ? Ολική. Τι ολική? Ολική νάρκωση. Δεν μπορώ να κάνω τοπική. Δεν το συζητώ, ολική. Μόνο στη Σκοπιά, χάνω την πενδέ μου, χάνω το μαλλί μου. Έλα, ρε, Τσιμί, μη κάνεις έτσι, είναι όλη η ζωή μπροστά μας. Αυτό το θέμα, ότι είναι όλοι μπροστά μας. Σε εκφράζει ζωγραφική αυτή την εποχή, η συγγραφή. Ναι. Σκέφτεσαι να κάνεις πράγματα άλλα? Έχω λίγο βαρεθεί το θέατρο. Δεν θέλω δηλαδή με τίποτα να δουλέψω ξανά στο θέατρο με παραστάσεις, διπλές κτλ. Αυτό έχει φύγει από το κεφάλι μου. Τώρα, ε? Όχι τώρα. Νομίζω. Για πάντα, πιστεύεις? Νομίζω για πάντα. Δεν νομίζω. Μην νομίζω το ότι νομίζεις. Μην το λες. Δυσκολάκι τώρα σε αυτό. Όχι, ευκολάκι. Λες, να έχεις κάνει χι. Γενικά είσαι σε φάση. Συγκεκριμένες παραστάσεις, με αυτό. Λίγο χρόνο. Τους Μίτσους θα τους ξανάβγαζες? Τίποτα δεν μπορώ να ξανακάνω. Όχι, τίποτα δεν μπορώ. Ό,τι έκανα, ό,τι έγινε, έγινε. Οκ. Okay. Αισθάνεσαι ότι αυτό που συμβαίνει στο θέατρο αυτή την εποχή, μήπως είναι και αυτός ένας λόγος που σε κάνει να απέχεις λίγο, σε χάλασε όλο αυτό που γίνεται? Όχι, όχι. Βλέπω και ωραίες παραστάσεις. Εγώ δεν θέλω να δουλεύω τόσο πολύ. Δεν θέλω. Με τους πρωταγωνιστές που έχουν γίνει όλα αυτά. Για το Me Too μιλάω, έτσι. Ναι, ναι. Και μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους έχεις δουλέψει μαζί. Εσύ με τον Πέτρο το Φιλιππίδη, νομίζω, σκηνοθέτησε. Τελευταία παράσταση που έκανα. Και ναι. Πριν δεν είχα καμία σχέση. Με τον Δημήτρη τον Λιγνάδη επίσης είχατε συνεργαστεί. Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Τι αισθάνεσαι γι' αυτά? Θέλω να πω. Αισθάνομαι ότι καταρχήν είσαι δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν όλα αυτά τα πράγματα και περιμένεις να γίνει αυτό που έχει να γίνει. Και το κυριότερο είναι ότι. Είναι ωραίο ότι η νέα γενιά, ας το πούμε, όπως και να έχουν τα πράγματα, ξεκαθαρίζει με αυτό που δεν της αρέσει για να φτιάξει κάτι καινούριο. Okay. Νομίζω ότι παίρνει αυτό το δρόμο. Καλώς, τώρα εκεί θα συμβεί να είναι άνθρωποι δικοί μας και φίλοι μας και τα πάντα.
θα τους δείξουμε την κατανόηση ότι είναι φίλοι μας και δεν μπορούμε να παίρνουμε αμέσως αποστάσεις από έναν άνθρωπο που τον ξέρεις. Την ανθρώπινη πλευρά. Την ανθρώπινη πλευρά. Αλλά θα ακολουθήσεις αυτό το οποίο λέει η πλειοψηφία των ανθρώπων και είναι σωστό. Και που ιδεολογικά σε εκφράζει, έτσι. Ασφαλώς. Γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος κατά της βίας εντελώς. Εννοείται. Ένας πολύ φιλελεύθερος άνθρωπος, πολύ δημοκρατικός τύπος. Είσαι ένας γλυκός άνθρωπος, πολύ. Και θυμάμαι ότι όταν είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη τότε στην εκπομπή, μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί εγώ δεν μπορώ να αποστηθήσω τίποτα. Κάτι έπρεπε να κάνω εκεί και δεν μπορούσα να αποστηθήσω τίποτα. Και μου λες, μην ανησυχείς, χαλάρωσε, τόσο φιλόξενος ήσουν, τόσο γλυκός. Γι' αυτό καταλαβαίνω τους συνεργάτες σου που σε έχουν αγαπήσει τόσο πολύ. Και μου λες, ό,τι σου ήρθε, ό,τι γουστάρεις, όπως το πεις. Και ήταν τόσο όλο αυτό το πράγμα εκεί, τόσο καλά ρυθμισμένο μεταξύ σας, που μάλλον εσύ αυτό το πράγμα το δημιουργούσες, ήταν τόσο καλά ρυθμισμένο που. Δηλαδή και η Χρύσα Ευρώπα, θυμάμαι, έλεγε άλλα αντάλλα από αυτά που έβλεπε στο AutoCue. Δηλαδή ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε και στο τέλος εσύ το έκανες έτσι που αυτό γινόταν σενάριο. Αυτό είναι μόνιμο, δεν γίνεται αλλιώς. Το κάνεις μόνιμα, έτσι. Το κάνω πάντα, ναι, μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Ανίτα μου, πες μου, Χρυσούλα. Ανίτα μου. Ανίτα μου. Πώς να σου το πω τώρα. Με δικά σου λόγια. Αυτό κάνω το σύνορα. Σώσε με. Δώσε μου να πιω το δηλητήριο. Σήμερα λοιπόν εσύ βλέπεις γύρω σου τι παίζει καλλιτεχνικά. Ναι, παρακολουθώ βεβαίως. Σ' αρέσουν πράγματα. Ναι, μ' αρέσουν. Υπάρχουν πολλοί νέοι ηθοποιοί. Ναι. Ναι. Είδα τους παίχτες, είδα τον Μπισμπίκης που είναι, ξέρω ποιες υπαραστάσεις που έχει κάνει, δεν έχω δει τη δεύτερη. Είδα τον Πάνο τον Βλάχο, είδα τον φίλο μου, τον αγαπημένο τον Βασίλη του Χαραλαμπόπουλο. Mm-hmm. Παρακολουθώ τι γίνεται. Όταν λέω αγαπημένο σου φίλο, ποιο σου έρχεται στο μυαλό, γρήγορα, μπαμ μπαμ. Ο Βασίλης. Βασίλης. Τιμή, θέλω να παντρευτώ. Πιο εύκολο είναι να ψηλώσεις. Θέλω να κάνω οικογένεια, παιδιά. Παιδιά και δεν σου φτάνει ένα. Ένα γόρι, ένα κορίτσι. Δύο κορίτσια πάνω από σένα. Τι λες, μωρή γελία, άσχερη, ακούω. Δεν θέλω να πεθάνω μακούφης και να κλαίνω όλες οι αδερφές στον τάφο. Θα σε κάψω όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γεια σου, Βασίλη μου. Βασιλάκη. Γεια σας, γεια σας. Βασιλάκη μου, γλυκέ. Γεια σου, Λάκη μου. Γεια σου, Ανίτα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Βασίλη. Πώς είσαι? Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι τώρα κοντά σας και που βλέπω και τον Λάκη. Έχουμε να βρεθούμε λίγο καιρό. Από την πρεμιέρα. Όμως. Α, ναι, από την πρεμιέρα. Ναι. Να σου πω, είναι φίλος σου καλός ο Λάκης. Φίλος σου είναι? Ο Λάκης είναι κάτι παραπάνω από φίλος. Είναι ένας αγαπημένος άνθρωπος που μου έχει χαρίσει διάσπαρτες υπέροχες στιγμές στην καλλιτεχνική μου πορεία, αλλά και στην πορεία της ζωής μου γενικότερα. Είναι ένας άνθρωπος όπου από την πρώτη στιγμή, όχι μάλλον η πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, ήταν μια μαγική στιγμή. Εγώ ήμουν στην εφηβεία και είχα πηδήξει κάτι σφύρματα στο θέατρο Γράφων για να δω Τσαμπέ μια παράσταση και περίμενα σε μια τελείωτη ουρά, εγώ γυμνάσιο Λύκειο τότε, περίμενα σε μια τελείωτη ουρά για να του πω συγχαρητήρια και να του πω ότι κάποια στιγμή θέλω να γίνω κι εγώ ηθοποιός. Και μου είχε πει, σου εύχομαι να γίνεις. Ότι είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Ναι. Αυτή ήταν λοιπόν η ευχή του. Ποιος το περίμενε ότι μετά θα βρεθούμε. Και μάλιστα θα βρεθούμε σε κάτι μαγικό. Στους 10 μικρούς μίτσους. Εντάξει, ήταν ο ρόλος αυτός λατρεία. Δεν είπε, δεν είναι. Λατρεία ήταν ο ρόλος αυτός. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικός, γιατί έχει έναν τρόπο να πάει τον τονισμό, να πάει το κείμενο τελείως διαφορετικά από ό,τι το έχεις υπολογίσει. Και αυτή είναι η έκπληξη. Okay. Είναι. Αλλά η κομμότρια υπήρχε κάπου στην άκρη του μυαλού σου ή σου σκάφε? Όχι. Ήξερα ότι ο Βασίλης είναι ο ιδανικός για να παίξει αυτόν τον ρόλο, δηλαδή, και να είχαμε τρομακτική χημεία. Ναι. Επιτόπιμη, τη μία δηλαδή. Ο Λάκης είναι από τους πιο δοτικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Με έκανε να νιώθω από την πρώτη στιγμή που συνεργαστήκαμε ότι ήμασταν δύο φίλοι από τη σχολή, ότι είμαστε ίσοι πάνω στη σκηνή, πάνω στο γύρισμα, και η αγάπη του και η δοτικότητά του και το να διαλαλεί για ένα νεότερο ηθοποιό ποιος είναι το ταλέντο του, δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου που είναι ο Λάκης.
Θα σε πάρω τηλέφωνο. Μετά. Έχει αγάπη και φαίνεται μεγάλη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Φιλιά στη Λίνα. Τι γλυκό παιδί είναι αυτό. Η Λίνα είναι γυναίκα του. Αν θα έκανε σήμερα σάτυρα, mm-hmm. ποιο θα ήταν το πρόσωπο που θα είχες, ας πούμε, έτσι μόνιμα στην εκπομπή σου? Το πρόσωπο που βλέπεις μόνιμα στη τηλεοράση. Παγώνει. Η παγώνει σίγουρα παίζει. Ναι. Όλοι οι γιατροί αυτοί που... Ο Βασιλακόπουλος, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Ναι. Είναι ο άλλος αυστηρός που λέει διάφορες. Ο Βασιλακόπουλος είναι αυτός που... που λέει διάφορα. Που λέγανε ότι παραπάνω είχε πρόστιμα και έχουν παραπάνω λεφτά, να δώσουν παραπάνω λεφτά. Λένε πολλές χοντράδες. Με την παγόνη, εντάξει, δηλαδή. Όχι, να έχω με την παγόνη, είναι... Μια χαρά το πήγε η παγόνη μετά, είπε ότι... Ναι, γιατί είναι έξυπνη γυναίκα και... Είπε ότι να έρθει να δει τι γίνεται στα νοσοκομεία. Μιλήσατε, γλυκύτατη είναι, εγώ τη συμπαθώ πολύ. Ναι. Και μ' αρέσει γιατί είναι και, ρε παιδί μου, είναι τηλεοπτική. Ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι όταν έχεις μια πανδημία, μένεις πολύ ώρα με χρειάζεται και τους ανθρώπους και θα μείνουν πιο πολύ αυτοί που έχουν... περισσότερο χιούμορ, είναι πιο συμπαθής και μπορεί να σου πούν κάτι που να μην είναι συνέχεια σκέτο αυτό. Ωστόσο, εσύ εντωμεταξύ είχες και ένα θεματάκι με το εμβόλιο, έτσι. Ασφαλώς, αλλά εντάξει, δεν το τα φορτώνω μόνο στο εμβόλιο και δεν θέλω και να μου λέγανε ότι θα συμβεί κάτι. Τέλος πάντων, θα έκανα το εμβόλιο. Θα έχεις κάνει το εμβόλιο όλα, έτσι. Τα δύο. Α, τώρα... Το τρίτο νόσησες εσύ. Νόσησα, ναι. Πότε νόσησες, τώρα πρόσφατα, ε? Το πλήγω 28 Δεκεμβρίου. Νόσησες κυριλέ ή είχε... Κυριλέ. Α. Απλά, δύο μέρες. Γκραντέ. Δύο μέρες πέρασα, πώς να το πω, ψηλό. Φινάχη. Ναι, ναι, κούραση. Δεν είχα πυρετούς, δεν είχα τίποτα. Βάζετε αυτό, ένα λεπτό. Γιατί δεν είναι καλά, είμαι. Ω, αυτό είναι ειδικό θερμομετρό. Είναι το ευρωπαϊκό θερμομετρό. Μετράει την ευρωπαϊκότητά του ατόμου. Θέλουμε να δούμε πόσο Ευρωπαίος είστε μετά από 13 μέρες. Ωραία. Άρα είσαι τριπλά εμβολιασμένος τώρα. Τώρα είμαι τετραπλά. Τώρα είσαι... Παρέθηκα να βλέπω... Αυτό που οι άνθρωποι έχουν διχαστεί μεταξύ εμβολιασμένων και... Δεν μου αρέσει καθόλου η υποχρεωτικότητα. Καθόλου. Ούτε στους ιατρούς. Αυτοί οι άνθρωποι, οι νοσοκομιακοί γιατροί, που βρίσκονται με αναστολή, που δεν ξέρει κανείς πώς ζουν τις οικογένειες και αυτές οι ξυπνάδες που ακούω, που λένε, ξέρω εγώ, έχουν λεφτά και εγώ δεν μπορώ ως γιατρός να ζήσω και κάτι. Πραγματικά στο λέω, μου έρχεται ώρες-ώρες, γι' αυτό δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί θα ανέβει πίεση μου από τα νεύρα. Δηλαδή είναι, μιλάνε πάρα πολύ άσχημα στον κόσμο. Πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ όλο αυτό. Πολύ, δηλαδή κάτι νομίζουν ότι είναι στη τηλεόραση και κάτι νομίζουν ότι αυτό είναι αυτό. Εμβολιάστε τους, πάρτε τους αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί? Που λέει πάει εμβολιάστο, δεν του αντέχω κτλ. Τι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι πρωταγωνιστές της εποχής. Δεν είναι πρωταγωνιστές της εποχής. Είναι πρωταγωνιστές της ανοχής. Σ' αφήνω. Ναι, ναι. Αχ, περάστε. Περάστε, πάτερ. Να βάλω λίγο. Αντισηπτικό στο χέρι του Θεού. Νόμιζα ότι είναι το δικό σου. Μα ποιος παπάς έχει δικό του χέρι? Αυτό είναι το χέρι του Θεού. Να βάλω στο άλλο τότε. Αν έχετε ένας κόσμος. Ο κάθε παπάρας να λέει την παπαριά του και να μένει έτσι. Πάρτε τηλέφωνο εκείνη την ώρα, να μην πάρεις λοιπόν, το τηλέφωνο, χίλια τηλέφωνα. Έχω σύνδεση τώρα. Τι σύνδεση? Σύνδεση με Σπύρο Παπαδόπουλο. Η τηλεόραση συναντάει την τηλεόραση. Γεια σου, Γοράκη μου. Γεια σου, Μητά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Σπύρο μου. Έχω εδώ το φίλο σου, έχουμε πει πολλά. Και θέλουμε να ακούσουμε και σένα να μιλάς για το Λάκι. Το Σπύρο όμως, να πω εγώ, ότι τον αγαπάω πάρα πολύ γιατί είναι ένας ήσυχος, ταλαντούχος ηθοποιός που κάνει την έκπληξή του στο θέατρο αθόρυβα, πάντα, δεν δημιουργεί θόρυβο, αλλά είναι και καρδιάς άνθρωπος. Δηλαδή, από την ώρα που θα καθίσω μαζί, νομίζω ότι μιλάμε κοινή γλώσσα. Ωραίο αυτό. Κοίτα, είμαστε κάποιοι άνθρωποι που, ακόμα και αν δεν κάνουμε κολλητή παρέα, έχουμε μεγαλώσει μαζί ουσιαστικά. Στις παρυφές του θεάτρου, ας πούμε, ή της τηλεόρασης, δεν ξέρω τι. Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Καλά, με το Λάκι έχουμε συμβρεθεί και συμβρισκόμαστε κάμπος συχνά, ας πούμε. Και είναι θέμα πια σχεδόν εξαίματος οι συγγένειες. Δηλαδή, πέραν του πόσο αγαπάς τον άλλον, εγώ τον αγαπάω τον Λάκι και κυρίως το λέμε και με τη Δημητρούλα αυτό το μια φορά, ενώ δεν κάνουμε πολύ παρέα, τον πονάω.
μη μάθω ότι χτυπά ξύλο, ότι παθαίνει κάτι ο Λάκης, είναι σαν να παθαίνει πολύ δικός μου άνθρωπος. Και χαίρομαι και όταν κάνει ωραία πράγματα κτλ. Αλλά είναι πολλά τα χρόνια όταν πρώτο, ας πούμε, συνεργαστήκαμε μαζί, είναι πιο πόσα 30 χρόνια πίσω, και όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό που είπα, σαν να μεγαλώνουμε παρέα. Είναι δηλαδή συγγενείς. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός και δεν θέλω και καθόλου να είμαι. Το Λάκη τον αγαπάω, τον πονάω και τον θεωρώ ένα μεγάλο κεφάλαιο, ότι του οφείλει το θέατρο στην περιοχή που ο Λάκης ανοίχθηκε και εντάχθηκε, του οφείλει πολλά το θέατρο, και απλώς εκφράζω και στον ίδιο πάντα κάθε φορά που τον βλέπω την απορία ότι αυτό το αδιανόητο ταλέντο που έχει στο γράψιμο και στο να παίζει τα κομμάτια του, γιατί λίγο έχει συγγύσει, ας πούμε. Είδες. Το αισθάνεσαι, Σπύρο, αυτό, ε? Ναι. Ότι ο Λάκης... Δεν ξέρω τι επομένως, αλλά αν το θίξατε αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά εμένα πάντα είναι η πορεία μου και του την εκφράζω πολύ συχνά, ότι γιατί να έχει συγγύσει αυτό το μολύβι, το εκπληκτικό μολύβι. Μήπως για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Πόσο λίγος είναι ο καιρός, τελειώνει. Σταμάτα ρε. Βιάζεσαι πολύ. Σταμάτα ρε, Σπύρο. Δεν έχει υπομονή ο Σπύρος. Όχι, λέει τέτοια, μας στέλνει. Αδιάβαστος τελείως. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για όλα αυτά που λέμε, που ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, εσύ που είσαι τελείως direct άνθρωπος, να πρέπει να πεις για έναν άνθρωπο που αγαπάς, και εγώ θέλω να σου εκφράσω την αγάπη μου. Θέλω και εγώ να πω ότι νιώθω τα ίδια πράγματα για σένα. Για μένα είναι νόμος να εκτιμά έναν άνθρωπο πολύ στη σκηνή, στη ζωή. Και τον εκτιμώ το ίδιο και στη σκηνή, το ίδιο και στη ζωή. Το Σπύρο. Ανίτα. Για να δεις γιατί διαολεμένο... Για πες. Πριν από χρόνια είχα κάνει μια εγχείρηση και μου είχαν αφαιρέσει το νεφρό. Mm-hmm. Ήρθε λοιπόν εκεί στο νοσοκομείο ένα παιδί. Σκύβει στο αυτί μου, με φυλάει και μου λέει «του νεφρού αδερφού». Καταλαβαίνεις, αυτά θυμάσαι. Δεν πρέπει να τα στέλνουν αυτά τα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Η καλύτερη επίσκεψη που μπορείς να είχες εκεί, έτσι. Όλα περαστικά ήταν. Και έτσι λοιπόν, να είναι. Φιλάκια πολλά. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε, Σπύρο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Ωραίος άνθρωπος. Ταλαντούχο παιδί, ωραίος άνθρωπος. Και ωραίος στην παρέα, δηλαδή, και στην Άξο που έχω πάει και παντού. Συναντιόμαστε. Τώρα που λες Νάξο, με την Πάρο πας τώρα συχνά. Πάω, ναι, πάω. Έχεις γίνει εκεί... Ναι, λέω να πάω να μείνω και... Αν το πας για να το... Πολύ διάστημα, ναι, μ' αρέσει. Καλά. Κοίταξε τώρα, πήγαινε, κάνε αυτά που είναι να κάνεις, να συντονιστείς ξανά, να συγκεντρωθείς κτλ. Και ξεκίνα λίγο και αυτό. Συγκεντρωμένος είμαι. Ναι, αλλά θέλω σε παρακαλώ, γιατί δεν τη λέει και ο Σπύρος και τη λένε οι άνθρωποι όλοι, ότι έχεις απόσχει αρκετά από το Νταραβέρι. Ναι, κοίταξε να σε θέλουμε. Κάποια στιγμή πονάει το σώμα σου. Ναι. Από το χτύπα. Σίγουρα. Άστα. Λαβίστα. Ναι. Δεν έγινε και κάτι. Αγαπημένε μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ πιο πολύ. Γιατί ξέρεις ότι σιγά σιγά συμπαθηθήκαμε, ναι, εγώ από την αρχή. Το χιούμορ σου, εγώ πεθαίνω. Δηλαδή, εγώ σε εκπομπές που έβλεπα, από τις παύσεις που έκανες, έλεγα, δηλαδή, είναι, δεν την κάνει ηθοποιός αυτή την παύση. Και την κίνηση και όλο ήταν μαγικό. Και επειδή ήταν και live αυτό, ναι, το να μπορέσεις να κάνεις live ένα πρόγραμμα και να έχεις τέτοιες παύσεις και τέτοιο χιούμορ και τέτοια αγάπη για τους ανθρώπους, ήταν κάτι που με έκανε να σε αγαπήσω και μακάρι να βρεθούμε να κάνουμε, ξέρω, μια εκπομπή. Μακάρι, ξέρεις τη χαρά θα. Οι δυο μας να. Εγώ αισθάνομαι μια συμβατότητα με σένα, έτσι. Ναι, και εγώ έτσι. Νομίζω ότι είμαστε και... ίδιο ρεύμα. Ναι, νομίζω ότι είμαστε ίδια ομάδα αίματος. Το θέμα είναι ότι. Το θέμα έχουμε είναι και ότι... πολλές ίδιες φοβίες. Πολύ πράγμα. Πολύ, πολύ δηλαδή. Τις έχεις ξεπεράσει τις φοβίες. Όχι, παιδί μου, είμαι τα καλά. Όχι ακόμα. Περνάς, δεν ξεπερνάς. Σαν το Χατζη Χρήστο που είμαι και λογιστής. Λέει, έχω λογιστή, δηλαδή, τα αφήνει. Φαντάζεσαι, τώρα εγώ και εσύ ζωντανό πρόγραμμα και μας πιάσει ο πανικός μαζί. Ναι, δεν τα κρατάω. Όχι, δεν μας πιάνει τίποτα ο πανικός. Δε, όχι, άμα... Στο live δεν σε πιάνει τίποτα. Ποτέ. Τρομερό. Τίποτα. Ποτέ. Έχεις πτήσει.
Κάτι γίνεται και λες τέλος. Άρα λοιπόν τώρα που θα κλείσουμε μπορούμε να κάνουμε μια κρίση πανικού άνετα. Σ' αγαπώ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Που λέει, κυρία Ανίτα, πια και τα άκουσα. Πού πες τα μπροστά που θες. Και πέφτει αυτό. Ποια είναι η κάμερα, πούμε, ποιος με βλέπει εδώ. Πες όπου θες, όπου θες. Εδώ. Γεια σας.